Καλησπέρα σας. Μετά από μία μικρή παύση από το Δελτίο Ειδήσεων, επανερχόμαστε σε πεδίο αμιγώς προεκλογικό. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά άλλωστε. Η αντίστροφη μέτρηση για την κάλπη της 21ης Μαΐου έχει ήδη ξεκινήσει. Για τις εκλογές, οι οποίες κακά τα ψέματα είναι αποφάσεις για την ίδια μας τη ζωή, για την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, ας μη μακρηγορώ, δεν το συνηθίζω άλλωστε. Να καλησπερίσω αρχικά τον συνάδελφο τον Μπάμπη Σαββίδη, ο οποίος είναι κοντά μου στο στούντιο και θα παραμείνει. Μπάμπη, καλησπέρα καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος. Ο Μπάμπης είναι ένας πολύ έμπειρος συνάδελφος, έχει γνώση του ρεπορτάζ και κυρίως και πολλό δε μάλλον των παθογενειών που συνοδεύουν μεγαλύτερα αλλά και μικρότερα αναπτυξιακά εγχειρήματα σε αυτόν τον τόπο. Οπότε είναι εξαιρετικά χρήσιμη η παρουσία του απόψε εδώ. Και να καλησπερίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τον κύριο Λάμπρο Βαμβακά, υποψήφιο βουλευτή του Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, γεια σας. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και απόψε. Και ο κύριος Δημήτρης Δουλουφάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΚΚΕ, καλώς ήρθατε κι εσείς. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά όλους που είστε εδώ. Θα ήθελα την ανοχή σας να βάλουμε μία άνω τελεία για να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Θα ήθελα να πάμε να παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης που μας παραχώρησε ο καθηγητής ο κύριος Νίκος Παπαδάκης. Είναι καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ένα βίντεο το οποίο ουσιαστικά θα μας εισαγάγει στο κλίμα της απόψινής εκπομπής και επανερχόμαστε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Πάμε να αποκωδικοποιήσουμε τις εξελίξεις. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σας κυρία Σαλαπάτα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Αρχικά κύριε Παπαδάκη, οι εκλογές μπορεί να προκηρύχθηκαν 22 Απριλίου, ωστόσο βρισκόμαστε σε προεκλογικό κλίμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό θεωρείτε ότι λειτουργεί θετικά ή αρνητικά σε όλα τα επίπεδα εννοώ? Κυρία Σαλαπάτα, αυτό είναι κάτι το οποίο σχεδόν είναι ίδιο της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας και συστρέφεται και με την ελληνική πολιτική κουλτούρα που έχει χαρακτηριστικά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, reactive και όχι κυρίως proactive. Πράγματι έχουμε μακρές προεκλογικές περιόδους. Τολμώ να πω ότι μερικές φορές δεν προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε πότε τελειώνουν οι εκλογές και πότε αρχίζει η προεκλογική περίοδος. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε και απομειωμένο εκλογικό κύκλο με εξαίρεση τις δύο τελευταίες κυβερνητικές θητείες. Θα έλεγα ότι λειτουργεί ως τέτοιο, δηλαδή έχει γίνει ίδιον του εκλογικού ανταγωνισμού και της πολιτικής κοινής με την ευρύτερη έννοια του όρου. Τολμώ να πω ότι μερικές φορές λειτουργεί από προσανατολιστικά, από την άποψη ότι ο εκλογικός ανταγωνισμός έχει έντονα εντασιακά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Αυτό αποτρέπει με τη σειρά του συνενέσεις σε κάποια ζητήματα που θα μπορούσαν να υπήρχαν συνενέσεις. Mm-hmm. Δεν ισχυρίζομαι ότι οι συνενέσεις είναι υποχρεωτικές, γι' αυτό υπάρχει κοινοβουλευτική δημοκρατία, για να εκφέρονται διαφορετικές απόψεις στα διαφορετικά πολιτικά προγράμματα που διαμεσολαβούνται και από ιδεολογικές προβολές και πρόσημα. Αλλά ξαναλέω, το ότι μπερδεύεται η διακυβέρνηση με την προεκλογική περίοδο και αντιστοίχως βέβαια και η άσκηση αντιπολίτευσης και αξιωματικής και ίσονος αντιπολίτευσης, όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα τοπίο αρκετά περιπλεγμένο που ξαναλέω ενίοτε λειτουργεί ανασχετικά. Το οποίο χαρακτηρίζεται και συνοδεύεται από πάρα πολύ μεγάλη ένταση, όπως προείπατε πολύ σωστά. Και θέλω να σας ρωτήσω αν συγκρούονται επικοινωνιακές τακτικές κατά βάση ή πολιτικές επί της ουσίας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και κατεξοχήν ερώτηση, τολμώ να πω, κυρία Σαλαπάτα, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πράγματι, σε μια εκλογική αναμέτρηση και στο πλαίσιο του εκλογικού ανταγωνισμού διαμορφώνονται διαφορετικές εκλογικές στρατηγικές από τα κόμματα. Και αυτό γίνεται και στη βάση των προγραμμάτων τους, δηλαδή των προγραμματικών τους δεσμεύσεων και τον τρόπο με τον οποίο εκδιπλώνουν το πολιτικό τους πρόγραμμα, είτε για την κυβέρνηση της χώρας, ιδίως οι μεγαλύτεροι κομματικοί σχηματισμοί, είτε για εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής και δημόσιας πολιτικής. Αυτό από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά, συνηθίζουμε συχνά να λέμε, και διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ίσως ο συνηθέστερος τίτλος
στα δελτία ειδήσεων είναι στα ύψη η πολιτική η κομματική αντιπαράθεση, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το εντασιακό στοιχείο. Διαχρονικός τίτλος και νομίζω, και το λέω ως πολίτης, ότι πιθανόν να είναι και ο συνηθέστερος και είναι και ακριβής. Είναι συνήθως στα ύψη. Οι εκλογικές στρατηγικές, όπως αυτές διαμορφώνονται και στο που αποβλέπουν, εκδιπλώνονται και αν θέλετε εκβάλλουν και σε επικοινωνιακές στρατηγικές, δηλαδή αλληλεπιδρούν. Η επικοινωνία, η πολιτική επικοινωνία, όπως έλεγε από πολύ παλιά ο Λάσουελ, είναι τι λέει, ποιος, μέσω ποιανού διάβλου, σε ποιον και με τι επιπτώσεις και περιεχόμενο. Άρα πρακτικά, δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία χωρίς πολιτική και πολιτική χωρίς επικοινωνία. Και έρχεται τώρα το επόμενο ερώτημα. Τα brands των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών, είναι εργαλεία με τα οποία κερδίζονται οι εκλογές? Το βλέπουμε, κυρία Σαλαπάτα, το βλέπουμε. Στην πραγματικότητα έχουμε έντονο το προσωποπαγέ στοιχείο διαχρονικά στους κομματικούς σχηματισμούς, ειδικά στους πρωταγωνιστές του εκλογικού ανταγωνισμού. Έχουμε και ένα νέο διακομματισμό στην Ελλάδα, ο οποίος έχει παγιωθεί και αναμένω ότι και σε αυτές τις εκλογές θα δούμε περαιτέρω την παγίωσή του. Οπότε τα πρόσωπα παίζουν τη σημασία τους. Βέβαια, στην πολιτική συνηθίζουμε να λέμε ότι κερδίζει αυτός που καταφέρει να επιβάλλει την ατζέντα. Και πράγματι ισχύει, αλλά το πρόσωπο το οποίο είναι φορέας της ατζέντας, το κεντρικό πρόσωπο και όχι μόνο αυτό φυσικά, έτσι, η πολιτική είναι κάτι ευρύτερο, έχει πολύ σημαντικό ρόλο και του αποδίδεται σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της δικιάς μου γνώμης, του αποδίδεται σημαντικός ρόλος και το βλέπουμε περίπου σε όλα τα κόμματα. Πάντως η επικοινωνιακή προσέγγιση του ψηφοφόρου, κύριε Παπαδάκη, έχει αλλάξει κατά πολύ. Ακολουθούν και οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα το ρεύμα της εποχής. Βλέπουμε μία προσέγγιση μέσω social, για παράδειγμα, που είναι και η νέα τάση. Όλοι το ακολουθούν αυτό πλην του ΚΚΕ. Ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας ακολουθεί έναν άλλο δρόμο, που είναι και αυτός όμως μία επικοινωνιακή τακτική, αν θέλετε. Ναι, με διαφορετικούς όρους. Mm-hmm. Κυρία Σαλαπάτα, αυτό που έχουμε δει και από έρευνες εκλογικής συμπεριφοράς διεθνώς είναι ότι τα social media έχουν παίξει πια ή παίζουν σημαντικό ρόλο, αν θέλετε, στο να επικοινωνηθεί η ατζέντα. Η ατζέντα που περιλαμβάνει προγραμματικό ρόλο, που περιλαμβάνει τα λεγόμενα θετικά στοιχεία, αλλά και τα αρνητικά στοιχεία, δηλαδή την ανάδειξη των προβληματικών στοιχείων, συστατικών στοιχείων, του λόγου, του discourse, του ανταγωνιστή, του άλλου κόμματος. Αυτό το βλέπουμε. Τα social media ήταν αναπόφευκτο να παίξουν και να συμπεριληφθούν στην επικοινωνιακή στρατηγική. Το είδαμε και σε παλιότερες αναμετρήσεις, το βλέπουμε πιο έντονα και θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια ένταση αξιοποίησης και των λεγόμενων social media δεύτερης και τρίτης γενιάς. Για παράδειγμα, ας δει κανείς τι γίνεται στο TikTok ή με το TikTok. Είναι και λίγο η μάχη των εντυπώσεων όμως, έτσι. Βέβαια, αλλά στον πυρήνα βέβαια μπορούμε να δούμε εκλογικές στρατηγικές που και συγκλίνουν και αποκλίνουν. Το αποκλίνουν είναι το προφανές. Λοιπόν, αυτά. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης θα έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και να ευχαριστήσω φυσικά πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Παπαδάκη για το χρόνο που μας διέθεσε. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο στούντιο. Επικοινωνία πολιτική, πολιτική επικοινωνία αλληλεπιδρούν. Έμφαση λοιπόν στα προφίλ των υποψηφίων. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη. Είστε από τους νεότερους υποψηφίους στην Ελλάδα, σωστά? Πράγματι. Λοιπόν, σπουδάσατε νομική και πολιτικές επιστήμες. Το 2019 εργαστήκατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Το 2022 αναλάβατε καθήκοντα συντονιστή παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι οι υποψήφοι ξεκινούν από την ίδια φετηρία. Εσείς όμως έχετε μία επιπλέον όθηση. Αυτή την όθηση σας τη δίνει το όνομά σας, το επώνυμό σας, το οποίο είναι ευρέως γνωστό. Προέρχεστε από μία πολιτική οικογένεια. Αυτό δεν είναι μεμπτό. Σε κάθε περίπτωση λειτουργεί βοηθητικά, ίσως και ως δίκοπο μαχαίρι. Εσείς πώς το αντιλαμβάνετε και τι είναι αυτό που εισπράττετε? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι μια ερώτηση που μου την κάνουν συχνά, γι' αυτό χαιρόμαι που θα την απαντήσω. Η αλήθεια είναι πως τιμώ την οικογένειά μου και σέβομαι την παρακαταθήκη, αλλά και τους μεγάλους αγώνες που έχει κάνει και σε κρίσιμες εθνικές περιπτώσεις, αλλά και ήταν διαχρονικά και σε όλες τις εκλογικές μάχες για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε αυτή την κληρονομία την τιμώ και τη σέβομαι. Από εκεί και πέρα όμως εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος και θέλω ο κόσμος να με κρίνει γι' αυτό, για τις δικές μου αρχές, για τις δικές μου αξίες, για τις δικές μου ιδέες και για τις δικές μου προτάσεις για τον νομό. Ωραία, σε ένα σκεπτικιστή τώρα, ο οποίος προσεγγίζει τα πράγματα με μία δυσπιστία και λέει, ωραία, ο Κωνσταντίνος είναι νέος, το κρατάω με ως θετικό.
Έχει τις σπουδές του, επίσης θετικό. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χιλιόμετρα στον εργασιακό στίβο. Γιατί να τον ψηφίσω? Δεν έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του ακόμη. Προσεγγίζει τα προβλήματα σε θεωρητικό επίπεδο ή μπορεί πραγματικά να τα ζήσει? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω ήδη εργαστεί σε δύο διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Και μπορώ να σας πω ότι και με τις περιοδίες που κάνω στον ομό καθημερινά, συναντώ ανθρώπους του ΜΟΧΘΟ, ανθρώπους της εργασίας και αφουγκράζω με τα προβλήματά τους. Και νομίζω ότι ο κόσμος πλέον θέλει λύσεις. Έχει κουραστεί από τα μεγάλα λόγια, από τα παχιά λόγια και από τους πολιτικούς που τάζανε και γεφύρια και ποτάμια. Θέλει ρεαλιστικές προτάσεις και νομίζω ότι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας συμπεριλαμβάνονται αυτές οι προτάσεις. Επιτέλους, η Κρήτη έχει μπει στο χάρτη των υποδομών, με μεγάλα έργα που γίνονται, και εννοείται πως υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να δούμε και την επόμενη τετραετία. Νιώθετε ότι εκπροσωπείτε αυτή τη νέα γενιά, τη δική σας γενιά? Νιώθετε αυτό το βάρος της εκπροσώπησης? Κοιτάξτε να δείτε, η δική μου είναι μια γενιά η οποία μεγάλωσε μέσα στην κρίση, σε μια δεκαετή οικονομική κρίση, και είδε πολλά από τα όνειρά της να γκρεμίζονται. Είδε συμμαθητές της να φεύγουν στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι παράλληλα με τις σπουδές μας δουλεύαμε κιόλας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι άλλα περίμενε, άλλα βρήκε. Και νομίζω πως αυτή η γενιά δικαιούται μια ευκαιρία και πρέπει να βγει μπροστά για να διαμορφώσει το μέλλον που θέλει να ζήσει, να διαμορφώσει τη χώρα που θέλει να ζήσει, να διαμορφώσει το Ηράκλειο, τον τόπο που αγαπάει και τον τόπο που ζει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, προσπαθεί να βρει το έρισμα σε κοινά τα οποία δεν είχε τόσο πολύ καλές επιδόσεις, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο, στις γυναίκες δηλαδή και στους νέους. Και ανανέωση των ψηφοδελτίων. Και αυτό ακριβώς αποτυπώνεται από τις επιλογές της. Ναι. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, να έρθω σε εσάς. Έχετε ένα ατού το οποίο δεν έχουν οι υπόλοιποι υποψήφοι που κάθονται δίπλα σας. Έχετε εμπειρία. Έχετε μια κοινοβουλευτική πορεία. Εκλεχθήκατε το 2015 ως βουλευτής. Έχετε παράξει έργο για το οποίο θα σας αξιολογήσουν οι πολίτες. Επομένως, αυτό είναι το δυνατό σας χαρτί. Και η συνδικαλιστική εμπειρία, να προσθέσω. Σωστά, εγώ. Ναι. Κύριε Σαλαπάτα, κύριε Σαββίδη, είμαι από αυτούς που πάντα έλεγαν ότι αν δεν ξέρεις το πρόβλημα, δεν μπορεί να το λύσεις. Και πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια βρέθηκα κοντά και μέσα στην κοινωνία, αντιμετωπίζοντας μεγάλα προβλήματα, και βέβαια είναι προσόν, πιστεύω, σε έναν άνθρωπο και ειδικά σε έναν πολιτικό να παραδειγματίζεται από τα λάθη του, να διορθώνεται από τα λάθη του, να διορθωνόμαστε από τα λάθη μας και να κάνουμε βήματα μπροστά. Άρα λέτε ότι έχετε κάνει και λάθη, γιατί εννοείται. Είναι κάτι που δεν το ακούμε συχνά από τους πολιτικούς. Κυρία Σαλαπάτα, όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Όποιος αγωνίζεται για το κοινό συμφέρον, για το κοινό καλό, και σε μια τετραετία που εμείς είμαστε κυβέρνηση, που είμαστε δέσμοι πραγματικά μνημονίων, ακόμα και αν δεν θέλαμε να κάνουμε λάθη, κάναμε. Είναι αλήθεια. Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, ποιο είναι το λάθος που θα προσπαθούσατε να αλλάξετε? Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που πείστε? Μας δίνετε πάσα, δηλαδή, γι' αυτό σας ρωτάμε. Δεν κάναμε σοβαρά λάθη εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας, που γίνονται σήμερα και μπορεί να τα πούμε πιο κάτω. Να σου πω ένα παράδειγμα. Λέμε όλοι για τον νόμο Κατρούκαλου, για τον νόμο Κατρούκαλου. Ναι, ποτέ δεν καθίσαμε όμως να εξηγήσουμε γιατί μπήκε ο νόμος Κατρούκαλου, έφερε την προσωπική διαφορά. Δεν εξηγήσαμε στον κόσμο ότι τότε είμαστε δέσμοι μνημονιακών επιταγών της προηγούμενης κυβέρνησης που μας υποχρέωναν να μειώσουμε τις συντάξεις 40%. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλύτερο για την ελληνική κοινωνία να διατηρηθούν οι συντάξεις σταθερές, να μην μειωθούν και να φέρουμε την προσωπική διαφορά. Πιστεύω όμως ότι θα μπορούσαμε το 18, στα τέλη του 18, να κάνουμε ένα επαναπροσδιορισμό όσον αφορά το ΕΚΑΧ, την προσωπική διαφορά, και να έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα. Ήταν ένα από τα. Εγώ το λέω ευθαρσώς, επειδή συμμετείχα και σε αυτή την επιτροπή και θεωρούμε συνυπεύθυνος. Όμως κάναμε τόσα πράγματα τα 4 χρόνια που μας δίνουν το δικαίωμα σήμερα να λέμε ότι ακόμα και από αυτά τα λάθη μπορούμε να γίναμε καλύτεροι και μπορούμε, είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να αναλάβουμε να μια νέα διακυβέρνηση της χώρας. Μια προσωπική σας κατάκτηση για την οποία αισθάνεστε υπερήφανος και η οποία σχετίζεται με τον τόπο μας, έτσι, και μια εκκρεμότητα που έχετε αφήσει
Και γι' αυτό το λόγο διεκδικείτε και την ψήφο του κόσμου, ώστε να συνεχίσετε. Κυρία Σαλαπάτα, δεν μ' αρέσει το εγώ. Δεν μπορώ να μην απαντήσω στο ερώτημά σας. Θέλω να σας πω ότι εισηγήθηκα τα τρία μεγαλύτερα νομοσχέδια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν τα εργασιακά νομοσχέδια, ήταν η 13η σύνταξη, νόμος του κράτους, ήταν οι 120 δόσεις. Και όλα τα εργασιακά θέματα, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, μείζωνο σημασία ζητήματα, που πραγματικά επανέφεραν, και είμαι περήφανος γι' αυτό, την αξιοπρέπεια του Έλληνα εργαζόμενου. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε, έχουμε σημεία, έχουμε πατήματα, έχουμε μια διαδρομή που μας δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσουμε για άλλη μια φορά την ψήφο του ελληνικού λαού και σας λέω από τα λάθη μας να γίνουμε καλύτεροι, αλλά και να εφαρμόσουμε τις πολιτικές εκτός μνημονίων που για μας, κυρία Σαλαπάτα, κύριε Σαββίδη, έχει βαρύνουσα σημασία. Δεν ζητάμε για δεύτερη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας. Τη ζητάμε για να κυβερνήσουμε το δικό μας πρόγραμμα. Μάλιστα. Με ένα πρόγραμμα εκτός μνημονίων. Με ένα πρόγραμμα που θα είναι απαλλαγμένο από μνημονιακές δεσμεύσεις που κληρονομήσαμε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Λοιπόν, να έρθω και στον κύριο Λάμβρο Βαμβακά, παθολόγος-ογκολόγος, με σημαντικά επιτεύγματα στην ιατρική σας καριέρα, κύριε Βαμβακά. Ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος έχει θητεύσει στην αυτοδιοίκηση και τώρα κατ' ουσίαν επιχειρεί να κάνει το μεγάλο άλμα για την κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό ήταν για εσάς μια φυσική συνέχεια, ήταν μια απόφαση της στιγμής, είχατε δεύτερες σκέψεις ενδεχομένως? Ήταν μια απόφαση που είχε από τη μια μεριά μια συνέχεια, όπως είπατε κι εσείς. Από την άλλη, όμως, ήταν μια πρόκληση που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Είμαι ενεργός πολίτης, πέρα από τη δουλειά μου τόσα χρόνια που προσφέρω στον συνάνθρωπό μου επαγγελματικά. Έχω μια πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια τα τελευταία 8 χρόνια, έχοντας την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας και ως αντιπεριφερειάς και ως αντιταρμένος σύμβουλος, με μια, πιστεύω, θετική δράση και αποτελέσματα που υπήρχαν σε συνεργασία και με τον Περιφερειάρχη και όλους τους παράγοντες τους υπηρεσιακούς της περιφέρειας, και δεν μπορούσα να αρνηθώ την πρόκληση αυτή τη στιγμή να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για τη νέα πορεία, για την αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ, ενός κόμματος που έρχεται τώρα, μετά από 12 χρόνια που είναι εκτός εξουσίας, μετά από όλα που έχουν συμβεί, να πει νέα πράγματα, να πει νέες ιδέες και να βάλει μπροστά πάλι την κοινωνία που έχει μπει στο παρασκήνιο τα τελευταία χρόνια. Και είπα το ναι και συμμετέχω, γιατί συμφωνώ με αυτά τα οποία πρεσβεύει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, που βάζει μπροστά την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ίσες ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και συνεχώς να το λέμε, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Αυτά ήταν παράγοντες που μου όθησαν να συμμετέχω σε αυτή την πολιτική δράση με το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα της Αλλαγής. Το γεγονός ότι έχετε θητεύσει και στις δύο μορφές αυτοδιοίκησης και στους δύο βαθμούς, δηλαδή και στο Δήμο Βαλεμβιζίου και στην Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια, σας δίνει την ευχέρεια να έχετε γνωρίσει και εκ των έσω βαθύτερα τις παθογένειες της ελληνικής διοίκησης. Είναι ένα ατού για εσάς, κύριε Βαμβακά? Είναι ένα ατού. Πραγματικά γνώρισα αυτή την παθογένεια που υπάρχει, που χρειάζεται πολλά βήματα να γίνουν για να αλλάξει, και αυτή η παθογένεια του ελληνικού συστήματος είναι αυτή που πολλές φορές είναι οι υπεύθυνοι για τις καθυστερήσεις πολλών πραγμάτων να γίνουν και που όλα αυτά είναι εις βάρος της κοινωνίας. Και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι και σαν ΠΑΣΟΚ, αλλά και εγώ προσωπικά, με αυτή τη διάθεση να βοηθήσω για να αλλάξουν τα πράγματα την επόμενη μέρα. Και γνωρίζετε επίσης εκ των έσω και τα προβλήματα στον χώρο της δημόσιας υγείας. Η προσωπική σας στόχευση σε αυτή τη διαδρομή, αν και εφόσον εκλεγείτε, θα είναι αυτή, δηλαδή να προσφέρετε σε αυτόν τον τομέα, ή η βεντάλια η προσωπική σας ανοίγει και σε άλλους τομείς? Σίγουρα το κομμάτι, γιατί στο κομμάτι της υγείας έχω μια μεγάλη εμπειρία. Να θυμίσω ότι για 9 χρόνια ήμουν και μέλος της Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΣΥ της ΟΕΝΓΕ. Έχω μια μεγάλη εμπειρία και σίγουρα η ενασχόλησή μου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με την υγεία, αλλά και με την κοινωνική πολιτική της περιφέρειας, είναι οι τομείς που πιστεύω και θα ήθελα να ασχοληθώ και στο επόμενο διάστημα στην πολιτική μου καριέρα, εάν εκλεγώ βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Λοιπόν, κύριε Δουλουφάκη, να έρθω σε εσάς, φαρμακοποιός στο επάγγελμα, υποψήφιος βουλευτής στις επερχόμενες κρίσιμες εκλογές, αλλά και υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου, ως επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης. Σωστά.
Λοιπόν, η δική σας προσωπική στόχευση, επίσης να συμπληρώσω ότι είστε και εσείς πολύ ενεργός ως πολίτης. Μέσα από τις ενώσεις γονέων σας έχω παρακολουθήσει πολλές φορές να παρεμβαίνετε με κέριο τρόπο σε ό,τι αφορά το θέμα της σχολικής στέγης. Ένα θέμα που αναδείχθηκε, αν θέλετε, και με αιχμή το σεισμό στο Αρκαλοχώρι πριν από 18-19 μήνες. Έχετε βγει πολύ μπροστά σχετικά με αυτό το θέμα. Θα αναφερθούμε εκτενώς και παρακάτω. Θέλετε να σας απαντήσω για τη σχολική στέγη ή γενικά? Γενικότερα, αρχικά την προσωπική σας στόχευση και τι είναι αυτό που σας κάνει να θέλετε να θέσετε τον εαυτό σας στην κρίση του κόσμου. Νομίζω ότι ήταν ένα φυσικό επακόλουθο από μια δική μου προσωπική ανησυχία και βλέποντας σαν ενεργός πολίτης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από όσο θυμάμαι δηλαδή τον εαυτό μου, να καταλήγω πάντοτε σε κάποια διέξοδα, τα οποία δεν μπορούσα να τα απαντήσω. Να τα απαντήσω ακολουθώντας συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις, συγκεκριμένες πολιτικές ιδεολογίες. Καταφέροντας, ψάχνοντας λοιπόν απαντήσεις και ρωτώντας τον εαυτό μου συνέχεια γιατί, κατέληξα ότι το πρόβλημα πάντοτε είναι τα συμφέροντα που έχουν συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις. Θα παραφράσω λίγο τη φράση που είπε ο κ. Βαρδάκης, ότι αν δεν γνωρίσεις το πρόβλημα, δεν μπορείς να το λύσεις. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Αν δεν γνωρίσεις την αιτία του προβλήματος, δεν μπορείς να το λύσεις. Για εμάς, το ΚΚΕ, η αιτία του προβλήματος είναι ουσιαστικά το με ποιους τάσεσαι. Τάσεσαι πραγματικά με το λαό ή με τα συμφέροντα των λίγων. Εγώ βλέπω ένα λαό ο οποίος δεκαετίες τώρα, όχι μόνο επί κρίσης, δεκαετίες τώρα δεν έχει την υγεία που του αξίζει, δεν έχει την παιδεία που του αξίζει. Επειδή μιλήσατε για σχολικά κτίρια, εγώ από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, τα σχολικά κτίρια παραμένουν τα ίδια, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για ανανέωση από τη δεκαετία του 1980, δεκαετία του 1990 και πάει λέγοντας. Βλέπω στην υγεία να μιλάνε για ράντσα από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, βλέπω κόσμο να πηγαίνει στην ιδιωτική υγεία. Έτσι, σίγουρα τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο έντονα και πολύ πιο δυσάρεστα για το λαό τα τελευταία 10-12 χρόνια με την κρίση. Έτσι. Άρα αυτό με οδήγησε να δω ότι το πρόβλημα είναι πραγματικά ότι η έκφραση της πολιτικής και των συμφερόντων από τα τρία κόμματα που μου μιλήσανε και οι εκπρόσωποι τους που μου μιλήσανε πριν από λίγο οδηγεί στο λαό σε προβλήματα και σε αδιέξοδα. Γι' αυτό και θα ήθελα, ας πούμε, να στηρίξουν το ΚΚΕ γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Άκουσα να μιλάνε, ας πούμε, για σοβαρά λάθη ή για λάθη λιγότερο σοβαρά. Να μιλάνε για δέσμη ο κύριος Βαρδάκης μνημονιακών και εντολών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και ο κύριος Βαμβακάς και ο κύριος Βαρδάκης ψηφίσανε ο ένας το 70% ο κύριος Βαμβακάς σαν ΠΑΣΟΚ και ο άλλος το 50% των νομοσχεδίων που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό, παρόλες τις μικρές διαφορές, επειδή μίλησε ο κύριος Παπαδάκης πριν για εντασιακά χαρακτηριστικά που ακούσαμε, παρόλες αυτά τα εντασιακά χαρακτηριστικά, η ουσία παραμένει το ίδιο. Και είναι αυτό το 50 με 70% των νομοσχεδίων, τα οποία δημιουργούν και πραγματικά το πρόβλημα στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και θα ήθελα ο ελληνικός λαός να κάνει την υπέρβαση και να στηρίξει το ΚΚΕ, είτε εμένα είτε τους άλλους συναδέλφους υποψήφιους με το κόμμα. Οι ίδιοι λόγοι είναι που σας σωθούν να κατέβετε και στην δεύτερη εκλογική μάχη που θα ακολουθήσει τον Οκτώβριο για το Δήμο Ηρακλείου. Και εκεί διαπιστώνετε κάποιο έλλειμμα σε επίπεδο πολιτικής? Ακριβώς. Δεν βλέπουμε καμία διαφορά ανάμεσα στις δύο εκλογές ή στην τοπική διοίκηση είτε στο κεντρικό κράτος. Γιατί, να μην γελιόμαστε, στην τοπική διοίκηση κατεβαίνουν πολιτικοί συνδυασμοί. Μπορεί δίθεν να το παίζουν ακομμάτιστοι ή να λένε ότι εμείς είμαστε ανένταχτοι, αλλά παρόλα αυτά εκφράζουν και κρίνουν. Δεν είναι βέβαια το ίδιο πάντα ταυτόσημα ή οι ταυτόσημες οι έννοιες στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Γίνεται ένα ανακάτεμα της τράπουλας πολύ περισσότερο σε σχέση με τα κόμματα, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά η τοπική διοίκηση θα εκφράσει και θα εφαρμόσει νόμους του κράτους και πολιτικές του κράτους. Η χρηματοδότηση έρχεται πάλι από το κράτος, ένα μεγάλο μέρος της. Ένα άλλο μέρος είναι από τα δημοτικά τέλη. Βλέπουμε, ας πούμε, και στο Δήμο της Πάτρας τι γίνεται. Έτσι, Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ συνασπίζονται ενάντια στον κομμουνιστή Πελετίδη. Αυτό δείχνει και μία τάση και μία των υπολείπων κομμάτων και μία συμπόρευση σε κάποια θέματα. Μάλιστα, λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δώσουμε λίγο το λόγο στους πολίτες και να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα πολύ πολύ σύντομο βίντεο με τοποθετήσεις του κόσμου τι είναι αυτό που ζητούν από τους υποψήφιους βουλευτές. Πού να δώσουν βαρύτητα.
οι δρόμοι, η υγεία, τα νοσοκομεία τώρα είναι λίγο σε κατάσταση σοκ. Και οι υποδομές και η υγεία σίγουρα, και τα δύο πιστεύω. Κυρίως τα νοσοκομεία πιστεύω, πλέον η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Η ανεργία. Ο ΒΟΑΚ πιστεύω ότι είναι βασικό. Σίγουρα το πρώτο που θα είναι συγκοινωνίες, υγεία, για μένα αυτά είναι τα βασικά. Η ανεργία που υπάρχει στον κόσμο, η ακρίβεια. Το πρώτο για μένα είναι η υγεία, όπως είπε και ο κύριος. Και δεύτερον, να κοιτάξουν, να φτιάξουν λίγο τους δρόμους, τις συγκοινωνίες, τόσες ζωές που χάθηκαν άδικα. Σίγουρα υγεία και εκπαίδευση, εγώ θα πω πάνω απ' όλα. Εκπαίδευση, γιατί και εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, οπότε σίγουρα. Είναι όλο νομίζω. Δεν πιστεύω ότι γίνεται κάτι όπως θα έπρεπε και στην παιδεία, ειδικότερα που μας ενδιαφέρει, μας που είμαστε μαθήτριες. Το εκπαιδευτικό σύνολο δεν είναι σωστά οργανωμένο. Η εκπαίδευση κυρίως μας αφορά εμάς, τους νέους ανθρώπους. Το σύστημα γενικότερα που έχει πολλά λάθη. Είναι τόσα πολλά, αλλά το βασικό είναι ο πολιτισμός. Και ο πολιτισμός, κάτι που δυστυχώς ξεχνάμε στο δημόσιο διάλογο, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αναδείχθηκε και την περίοδο της πανδημίας. Πόσο ξεχασμένοι δηλαδή είναι οι επαγγελματίες στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού γενικότερα. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότερες απαντήσεις αφορούσαν το κομμάτι της υγείας, φυσικά, και των υποδομών. Νομίζω ότι ειδικά μετά την τραγωδία των Ντεμπών, αναδείχθηκε πάρα πολύ το κομμάτι της ασφάλειας και στις υποδομές και στις συγκοινωνίες. Κύριε Κεφαλογιάννη, θα ξεκινήσω με εσάς. Το ερώτημα είναι κοινό. Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Οι δεκαετίες περάσανε και η Κρήτη μέχρι και σήμερα δεν έχει ένα ασφαλή και σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Το νησί μας προσφέρει τα μέγιστα στον κρατικό κορβανά και παίρνει ελάχιστα πίσω. Είναι ρηγμένο και αδικημένο αυτό το νησί. Γιατί? Πράγματι, η Κρήτη είχε μείνει πάρα πολύ πίσω στο θέμα των υποδομών. Και ως περιφέρεια κατέχουμε αυτή τη δυσάρεστη πρωτιά να είμαστε πρώτοι σε τροχαία ατυχήματα σε όλη την Ελλάδα και να βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους να χάνονται στην άσφαλτο. Μετά από χρόνια όμως η Κρήτη αρχίζει να μπαίνει πάλι στο χάρτη των υποδομών και ο Βόρειος Οδικός Άξονας, ένα έργο που θ' ενώνει την Κρήτη από άκρη σ' άκρη, βάζει την Κρήτη στο χάρτη και στο επίκεντρο των υποδομών. Είναι ένα έργο το οποίο το παραλάβαμε από το ΣΥΡΙΖΑ ως μία έκθεση ιδεών. Μία χάραξη πάνω σε ένα μολύβι πάνω σε ένα χαρτί. Και αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί τα τρία χ. Δηλαδή η χάραξη, ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση. Και αυτό το έργο είναι ένα έργο που προχωράει χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Βρέθηκαν επιτέλους τα χρήματα και χάρη στο κύρος του Κυριάκου Μητσοτάκη και βέβαια τη μεγάλη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μην ξεχνάτε ότι το Ταμείο Ανάκαμψη είναι ένα κουμπαρά 700 δισεκατομμυρίων, όπου η χώρα μα θα υποφεληθεί 70 δισεκατομμύρια μαζί με το ΕΣΠΑ. Και χάρη σε αυτό το κουμπαρά θα καταφέρουμε επιτέλους να έχουμε ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, ωραία, το βόρειο οδικό άξονα. Αλλά θέλω να τονίσω το εξής. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και θα πρέπει πάντα να το αναφέρουμε στο δημόσιο λόγο, ότι δεν είναι μόνο ΒΟΑΚ. Σαφώς. Θα πρέπει να δούμε τους επαρχιακούς δρόμους και θα πρέπει να δούμε και τον νότιο οδικό άξονα. Γιατί πολλά από τα ατυχήματα συμβαίνουν εκεί. Όπως θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός πάνω στο βόρειο οδικό άξονα με το πώς θα ενώνονται οι κόμβοι, πώς θα δημιουργηθούν κόμβοι που θα ενώνουν το ΒΟΑΚ με τις τουριστικές περιοχές και με τους οικισμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάρα αυτό πολύ για την ανάπτυξη της χώρας. Θα το δούμε σε πολύ λίγο από τώρα, κύριε Κεφαλογιάννη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η ακραία εικόνα. Ή καθόλου σύγχρονος αυτοκινητόδρομος και ασφαλής, ή κάποια στιγμή ο νέος ΒΟΑΚ θα γίνει πραγματικότητα. Εδώ τόσα χρόνια δεν είδαμε ούτε καν να φωτίζονται επικίνδυνα κομμάτια αυτού του δρόμου. Οι οδηγοί πηγαίνουν στο απόλυτο σκοτάδι τη νύχτα. Δεν έχει γίνει ούτε μία μικρή παρέμβαση, για παράδειγμα, που θα μπορούσε να κάνει λίγο καλύτερα και ασφαλέστερα τα πράγματα. Σας είπα ότι αυτή η κυβέρνηση είχε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Mm-hmm. Και χάρη σε αυτά τα χρήματα μπορούμε να προχωρήσουμε ένα τόσο μεγάλο έργο. Και ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες και στο τμήμα Νεάπολης Αγίου Νικολάου, mm-hmm. ενώ και στις 23 Απριλίου, όπως αναφέρατε και στο δελτίο σας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραψε τη σύμβαση για το τμήμα Χερσονήσου Ηρακλείου με τη Νεάπολη Λασιθίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι ένα έργο που θα αλλάξει ριζικά τις συγκοινωνίες και ολόκληρη την Κρήτη. Και θα δώσει μια νέα ανάπτυξη και στις υποδομές αλλά και στον τουρισμό μας. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, συγγνώμη. Είπατε ότι βρήκατε τα τρία χ, μιλήσατε για τις χρηματοδοτήσεις, για τη χάραξη, αλλά από ό,τι θυμάμαι, στην αρχή της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είχε αναπτυχθεί και μια έντονη κόντρα που συνεχίστηκε βεβαίως και τα επόμενα χρόνια σχετικά με το ποιος
έκανε τι, αλλά στην πραγματικότητα, πρακτικά, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνέχισε το σχεδιασμό που είχε καταρτήσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τους τρεις επιμέρους διαγωνισμούς. Άρα είδαμε μία συνέχεια στο κομμάτι του ΒΟΑΚ, άσχετα με την κόντρα, την πολιτική και τους διαξυφισμούς που ξεδιπλώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Άρα είναι, δεν είναι απλά ίσως μια μολυβιά στο χάρτη. Ήταν μια έκθεση ιδεών αυτό που παραλάβαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Για να γίνει ένα μεγάλο έργο, χρειάζεται χάραξη, χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα. Αυτά τα τρία, η χάραξη, η χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα, έγιναν επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το έργο θα φέρει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, διαβάζω το μορφασμό σας. Βλέπω ένα σκεπτικισμό, μια αντίδραση. Κυρία Σαλαμάτα, όχι, επειδή μου αρέσει να μιλάω πάντα με στοιχεία. Και ό,τι προλάβω να σημειώσω. Κάτι σας είπε, κύριε Κεφαλογιάννη, ο κύριος Σαββίδης, αλλά το περνάτε στον ντου, ότι εφαρμόζεται ακριβώς τον ίδιο σχεδιασμό με το βόρειο δικό άξονα. Εδώ το ξέρει όλη η Ελλάδα, δεν το ξέρετε εσείς. Τον ίδιο σχεδιασμό ακριβώς που είχε εκπονήσει η κυβέρνηση. Να σου πω, θα σου πω. Είχατε χρονοδιάγραμμα, είχατε χαρακτηριστεί. Θα σας πω. Άμα έχετε υπομονή, θα τα ακουστώ. Μιλάμε για σχεδιασμό. Ακριβώς τον ίδιο σχεδιασμό, μετά από παλινοδίες 30 χρόνων, μπήκε στις ράγες ο βόρειος οδικός άξονας επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για σχεδιασμό. Και βέβαια δεν είχαμε βρει τη χρηματοδότηση. Και βέβαια δεν είχαμε Ταμείο Ανάκαμψης. Και βέβαια εσείς δεν εκμεταλλευτήκατε το Ταμείο Ανάκαμψης όσον αφορά το βόρειο οδικό άξονα, όταν ξέρετε ότι η δαπάνη για το βόρειο οδικό άξονα είναι 1 δισεκατομμύριο, 700 εκατομμύρια, και παραμυθιάζετε τον κόσμο ακόμα και σήμερα ότι έχετε βρει τη χρηματοδότηση. Από εκεί θα χρηματοδοτηθεί. Από εκεί θα χρηματοδοτηθεί ο ΒΟΑΚ. Από το Ταμείο Ανάκαμψης. 427 εκατομμύρια μέχρι το 1,5 συν το ΕΣΠΑ. Μέχρι το 1,700 να μας πει ο κύριος Κεφαλογιάννης που θα βρουν τη χρηματοδότηση που τάζουν πραγματικά να γούσουμε πετραχίλια. Ένα άλλο κομμάτι για το βόρειο δικό άξονα. Πηγαίνετε κυρία Σαλαπάτα, πηγαίνετε κύριε Σαββίδη, πριν λίγο καιρό έστεισα κάποια κιόσια για να πάει δίθεν ο κύριος Μητσοτάκης να εγγενιάσει το τμήμα του βόρειου δικού άξονα Νεάπολη Άγιο Νικόλαος. Εμείς πήγαμε προχθές και οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί υπάρχουν δύο μπουλτόζες, δύο φορτηγά, ανενεργά, πληρώνουν, δαπανούνται χρήματα για να σταματούν αυτά τα, για να είναι σταματημένα αυτά τα μηχανήματα και δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα μέτρο. Και θα σας πω το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι. Κύριε Κεφαλογιάννη, είστε νέος άνθρωπος. Μην προτρέχετε. Να μάθετε να ακούτε. Είδατε ότι είμαι ήπιον τόνων. Να μάθετε να ακούτε. Και το χειρότερο, κυρία Σαλαπάτα, κύριε Σαββίδη, είναι το εξής. Ότι δεν έχουν ακόμη εκπονήσει το πρόγραμμα των απολωτριώσεων. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή σε λίγο διάστημα, με το που, εάν και εφόσον μια μπουλτόζα πάει να κόψει ένα μέτρο δρόμου, θα γίνουν ασφαλιστικά μέτρα. Παραμυθιάζουν δηλαδή τον κόσμο. Άρα, μετά από τέσσερα χρόνια. Εκεί σκοντάφτει, κύριε Βαρδάκη. Εννοείται. Εννοείται και αυτό είναι ένα αγκάθι. Και το ξέρετε, κύριε Σαββίδη, πολύ καλύτερα από μένα, γιατί διαβάζω τα ρεπορτάζ σας. Και εσείς, κυρία Σαλαπάτα. Πάμε όμως παρακάτω επί της ουσίας. Να απολογηθούμε γιατί μετά από 80 χρόνια, εμείς σε 4 χρόνια δεν ξεκινήσαμε το βόρειο δικό άξονα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κύριε Σαββίδη, να απολογηθώ. Αλλά ακούστε τώρα. Είπαμε για μνημονιακές εποχές. Είπαμε ότι παραλάβαμε μια χώρα χρεοκοπημένη. Είπαμε ότι παραλάβαμε το 2015 μια χώρα που δεν είχαμε να πληρώσουμε συντάξεις. Τι κάναμε στο νομό Ηρακλείου? Με αυτές τις δύσκολες, κάτω από αυτές τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, τελειώσαμε το δρόμο της Μεσαράς. Μετά από παλινοδίες 14 χρόνων, 45 εκατομμύρια, και ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι αν δεν τελειώναμε το δρόμο της Μεσαράς, κινδυνεύαμε να γυρίσουμε πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση 75 εκατομμύρια που είχαν δαπανίσει για το 1 τρίτο του δρόμου. Αντικαταστήσαμε και αντικαθίσταται ακόμα και σήμερα. Το εμβληματικότερο έργο είναι στο Ηράκλειο τα τελευταία 30 χρόνια, η αντικατάσταση του ιδρυτικού δικτύου του νομού Ηρακλείου με χρήματα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λέγαμε ότι το πρόβλημα το επόμενο διάστημα, πιθανόν να συζητήσουμε και παρακάτω, θα είναι η έλλειψη νερού. Εμείς χάναμε από πεπαλαιωμένα δίκτυα στο Δήμο Ηρακλείου το 40% του νερού. Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί ότι έπρεπε αυτό το δίκτυο να αντικατασταθεί. Βρέθηκε μια κυβέρνηση, αυτή η κακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να δαπανίσει 25 εκατομμύρια για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυψης του Ηρακλείου. Να σας διακόψω να μείνουμε λίγο στο ΒΟΑΚ. Να μείνουμε λίγο στο ΒΟΑΚ. Να τελειώσω. Ένα λεπτό και ευχαρίστως να επανέλθουμε. Αγία Πελαγία.
Έπρεπε να θρηνήσουμε, κυρία Σαλαπάτα, κύριε Σαββίδη, πάνω από 70 νεκρούς, φίλους, συγγενείς μας, για να το πω χωριάτικα, επιτρέπετε όρος, να ξεστραβωθούμε ότι έπρεπε να γίνουν οι κόμβοι της Αγίας Πελαγίας. Ποιος τους έκανε? Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια, τη συμβασιοποίηση μετά από 30 χρόνια, ο πρώτος, από ό,τι θυμάμαι, ήταν ο Στρατάκης ο Μανώλης, σαν υπουργός πριν 30-40 χρόνια, που είχε ρίξει την ιδέα για το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Και ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κάτω από αυτές τις δύσκολες δημοσιονομικές ειδήσεις, να συμβασιοποιήσει το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ξέρετε, και βέβαια να πω ότι εκτός αυτά, μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ρύθμισε το χρέος της χώρας μέχρι το 2030. Και βέβαια παρέδωσε στον κύριο Μητσοτάκη 37 δισεκατομμύρια αποδεματικό. Ωραία, μην πάμε εκεί. Και τελειώνω με αυτό. Γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, να ολοκληρώσω τη σκέψη σας. Θα ρωτήσω ευθαρσώς, ευθέως τον κύριο Κεβαλογιάννη και ρωτήστε τον κάθε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που έρθει σε αυτά τα πάνελ. Να σας πει ένα έργο υποδομής, ένα έργο αναπτυξιακό στο νομό Ηρακλείου. Και μη σας πούν τα 6 δισεκατομμύρια που τάχα εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης. Κυρία Σαλαπάτα, του τάφερα. 480 έργα. Περιμένετε, κύριε Κεβαλογιάννη. Στην Κρήτη. Κύριε Κεβαλογιάννη. Χερσονήσου. Το μουσείο της Μεσαράς. Ο Ταυρονίτης στα Χανιά. 480 θα τα δώσω του κύριου Βαρδάκη να τα μελετήσει στο διάλειμμα όλα. 480 έργα, κύριε Βαρδάκη. 480, όχι ένα 480. Ακούστε, λοιπόν, και για τον πρωτογενή τομέα και για τις δομές και για όλα. Μπορώ να κάνω 480 έργα, κύριε Κεβαλογιάννη, μπορώ να κάνω αυτό. Να τα δείτε. Να μην μιλήσετε ούτε ένα λεπτό. Κύριε Σαλαπάτα, να τελειώσω. Να μιλήσετε ένα λεπτό. Ναι, αλλά να βάλουμε και τους άλλους δύο. Με επικαλείστε όμως και δεν μπορούμε να απαντήσω. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, μισό λεπτό. Κοιτάξτε με λίγο. Σας παρακαλώ. Με δύο κουβέντες βάλτε τελεία για να πάμε σε διάλειμμα να επιστρέψουμε και με τις υπόλοιπες τοποθετήσεις. Δεν είστε μόνο οι δυο σας στο πάνελ, σας παρακαλώ. Και ας παρουσιάσετε. Εγώ δεν λέω να μου δώσετε 480 έργα. Ένα θέλω να μου πει στον Ηρακλείου. Σας παρακαλώ, κύριε Βαρδάκη. Πλην την πλάκα που βάλανε στο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Καραμαλής Μητσοτάκης αξίας 12,5 ευρώ. Μουσείο Μεσαράς, ανάπλαση λιμένα Χερσονήσου και τα πράγματα που έχουν προχωρήσει. Για το μουσείο. Λοιπόν, πολύ περιφραστικά. Εσείς δεν με ακούτε, θα σας κόψω στον αέρα. Ακούστε τώρα. Δεν θέλω να το κάνω, αλλά πρέπει. Δεν μπορώ να μην απαντώ όμως αυτά. Πρέπει όμως να ολοκληρώσετε γιατί έχουμε βγει εκτός χρόνου. Μην μου το κάνετε τώρα αυτό. Το 2012. Έχουμε άπλετο χρόνο. Όταν ο Βαρδάκης θα παίρνει απαντήσει ο κύριος Βαρδάκης. Μα λέτε ψέματα. Ακούστε. Εδώ σας τα έχω πει να τα δείτε. Θα τα ακούστε. Λέτε ψέματα. Το Μουσείο της Μεσαράς ξεκίνησε το 2000. Σας το λέω για τους νέους άνθρωπους και πρέπει να προσέχετε. Το Μουσείο της Μεσαράς ξεκίνησε το 2012. Εσείς... Η μουσιολογική μελέτη. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι η μουσιολογική μελέτη. Έγινε το 2012. Έχουμε αφήσει εκκρεμότητα το ΒΟΑΚ. Και ακριβώς επ' αυτού, επειδή έχουμε αφήσει εκκρεμότητα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, κύριε Βαρδάκη. Τα μνημόνια ως δικαιολογία, τα μνημόνια που σας σκίζανε το 2015. Λοιπόν, σύντομη διακοπή. Κύριε, κύριε Κεφαλογιάννη, μα ακούστε με λίγο. Εγώ θα είμαι πιο ευγενικός, θα επανέλθω όμως. Τέλεια. Λοιπόν, σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι, και ο κύριος Βαμβακάς και ο κύριος Δουλουφάκης, θα παραμείνουμε στο θέμα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Επιστροφή στο στούντιο και να υπενθυμίσω ότι κοντά μας απόψε βρίσκεται ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, υποψήφιος βουλευτής του Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης, υποψήφιος βουλευτής του Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λάμπρος Βαμβακάς, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και ο κύριος Δημήτρης Δουλουφάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΚΚΕ. Είχαμε αφήσει, κύριοι, στη μέση τη συζήτηση που αφορά το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Θα επαναδιατυπώσω το ερώτημα το οποίο ήταν κοινό και το οποίο απαντήθηκε από τους κυρίους Κεφαλογιάννη και Βαρδάκη. Θα έρθω σε εσάς, κύριε Βαμβακά. Η Κρήτη επί πάρα πολλές δεκαετίες δεν έχει ακόμα μέχρι και σήμερα το σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που της αξίζει. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις, όμως μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει μπει το νερό στο αυλάκι και ο δρόμος σιγά σιγά ο ΒΟΑΚ μπορεί να πιστεύουν πλέον ότι δεν θα αναβληθεί άλλη φορά και θα προχωρήσει. Όμως παρόλα αυτά έχει αργήσει. Στην ουσία με τις συζητήσεις που γίνονται, με τις συμβάσεις, με τις, ότι όλα αυτά που βλέπουμε, έχουμε χάσει 4 χρόνια το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε ότι ναι, μεν υπογράφτηκε πριν από μερικές μέρες ένα κομμάτι, όμως το μεγαλύτερο κομμάτι που αφορά το Χανιά Ηράκλειο δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Δεν έχει προχωρήσει ακόμα η σύμβαση.
από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι ενστάσεις, τους κόμβους, οι ενστάσεις από τους Δήμους, τι θα γίνει, και εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις. Το αναφέρω απλώ για να πω ότι αυτές οι καθυστερήσεις πρέπει να τρέξουν. Πρέπει όλα αυτά να συμφωνηθούν και να τρέξουν γρήγορα και να μην χάνεται άλλος χρόνος και δεν χρειάζεται μεταξύ μας να μαλώνουμε και να λέμε τι κάναμε, τι δεν κάναμε και να βλέπουμε πώς προχωράμε από εδώ και στο εξής. Δεν χρειάζεται αυτό που είδαμε προηγουμένως να συνεχίζεται. Μπορούμε να πούμε πιο ήρεμα τι έχουμε κάνει, ο καθένας με το κόμμα του, ειδικά αυτοί που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια και τι προτείνουμε, γιατί πρέπει ο κόσμος να ακούσει τις προτάσεις για την επόμενη μέρα. Κύριε Βαμβακά, να σας διακόψω λίγο. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που, κακά τα ψέματα, απασχολεί πάρα πολύ τον απλό πολίτη της Κρήτης είναι και τα διόδια. Και σήμερα, μάλιστα, μάθαμε από τον Υφυπουργό Υποδομών ότι θα έχουμε οριστικά και διόδια ηλεκτρονικά που θα πληρώνουν οι οδηγοί και σκιώδη διόδια, δηλαδή θα καταβάλει το δημόσιο ουσιαστικά για να αναπληρώνει το έλλειμμα στον παραχωρησιούχο. Το θέμα όμως είναι, και εσείς το ξέρετε καλά αυτό, ότι είναι μείζον να μην δούμε διόδια στα αστικά τμήματα του ΒΟΑΚ και εδώ στο Ηράκλειο, διότι υπάρχουν και μετακινήσεις τοπικές και πολλοί κόσμος που πάει στη δουλειά του και πολλοί κόσμος που θα πηγαίνει στα νοσοκομεία, στο Παγνί, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Άρα είναι μείζον πραγματικά το θέμα των διόδιων, τουλάχιστον τα αστικά τμήματα να εξαιρεθούν, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, για να μην διχοτομείται, για παράδειγμα, η πόλη του Ηρακλείου, αυτό εννοείς? Και αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και τα διόδια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Εμείς αυτό που θα θέλαμε ήταν να μην υπάρχουν καθόλου διόδια. Έτσι, ήταν μια απέτηση όλου του κρητικού λαού να μην υπάρχουν διόδια. Υπάρχει όμως δρόμος χωρίς διόδια, κύριε Βαμβακά? Δύσκολο. Δεν υπάρχουν. Μεγάλοι δρόμοι δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αυτοκινητόδρομοι σύγχρονοι στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Στην Κρήτη, λόγω. Κύριε Σαλαπάτα, συγγνώμη, κύριε Βαμβακά, σε καμία νησιωτική περιοχή της χώρας και της Ευρώπης δεν υπάρχουν διόδια. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Και ειδικά όταν δεν υπάρχουν παράλληλοι δρόμοι πρόσβασης. Μιλάμε όμως για έργο παραχώρησης. Αυτό δεν πάει πακέτο με τα διόδια, Μπάμπη, βοήθησέ με. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι στα έργα παραχώρησης έχουμε και διόδια, κύριε Βαρδάκη, κακά τα ψέματα. Γιατί και το ερώτημα είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ που σχεδιάζει το έργο δεν θα είχε διόδια? Θα σας ρωτήσω. Κύριε Σαββίδη, όταν δεν υπάρχουν παράλληλοι δρόμοι πρόσβασης, όταν είμαστε νησιωτική περιοχή, δηλαδή η Κύπρος, πόσους δρόμους έκανε με συμβάσεις παραχώρησης? Βλέπετε πουθενά διόδια στην. Και βέβαια με ευρωπαϊκά προγράμματα. Ναι, το ερώτημα όμως είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε διόδια στο μέλλον του ΒΟΑΚ? Ακούστε τι λέει ο κύριος Κεφαλογιάκης. Υπάρχουν στην Κορσική. Χωρίς διόδια. Η Κρήτη δικαιούται ένα τον βόρειο οδικό άξονα. Επιτέλους τον δικαιούται. Δεν διεκδικούσαμε τόσα χρόνια και θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαμβακά ότι όλοι μαζί πρέπει να δούμε από τώρα και στο εξής τι πρέπει να γίνει. Αλλά να μην τρώγω το χρόνο στον κύριο Βαμβακά. Αρχίσατε πάλι να τάζετε και έργα και χωρίς να είναι κοστολογημένα και χωρίς να έχετε βρει πάλι τα χρήματα. Χρόνο από τον κύριο Βαμβακά. Αυτό που θέλω να πω ότι ναι, μεν. Υπάρχουν διόδια σε όλους τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, όμως εδώ πρέπει να μιλάμε για την Κρήτη, για ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες. Όπου είπατε για πόλεις που είναι μέσα, θα περνάει από μέσα ο βόρειος οδικός άξονας, που πρέπει ο κόσμος να μπει και να βγει, όχι μόνο στο Ηράκλειο, και στο Γάζι και στο Ρέθυμνο και σε άλλα σημεία, στα Χανιά. Όλα αυτά τα σημεία λοιπόν είναι δύσκολο να μπουν διόδια και θα βλέπουμε την επιβάρηση που θα έχει ο κόσμος. Γι' αυτό λέω ότι μιλάμε για ιδιαίτερες συνθήκες στην Κρήτη. Είμαστε πιο μικροί από την Κωσική, κύριε Φαντογιάννη, έτσι. Και πρέπει να δούμε όλες αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν. Και πρέπει με αυτά να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Και όπως είπε προηγουμένως, είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, πρέπει να δούμε πώς θα φτιαχτεί και το υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό, γιατί πρέπει να ενωθεί η ενδοχώρα με το κεντρικό άξονα, με τα αεροδρόμια, με τα λιμάνια, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και οι επισκέπτες και κυρίως να μπορεί να διευκολυνθούν ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός, που είναι η βασική πυλώνα της οικονομίας της Κρήτης. Πάντως, κύριε Βαμβακά, το ΠΑΣΟΚ, αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, παρότι δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, αλλά για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν στη διακυβέρνηση αυτή της χώρας για πάρα πολλά χρόνια. Η Κρήτη επίσης ήταν πράσινο κάστρο επί πάρα πολλές δεκαετίες. Ούτε εκείνες τις δεκαετίες πήρε αυτό που της άξιζε. Και φαντάζομαι ότι αν ο βόρειος οδικός άξονας είχε τρέξει πριν από 20 ή ακόμα και πριν από 10 χρόνια, τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα, διότι πλέον άλλη είναι η αστική ανάπτυξη και η ανάπτυξη γενικότερα του τουρισμού. Άλλες οι δυσκολίες, άλλες οι ιδιομορφίες, άλλες οι απαιτήσεις που έχουν οι μελέτες πλέον. Δηλαδή είναι δύο τελείως διαφορετικές εικόνες. Υπήρξε μια ευκαιρία η οποία χάθηκε.
Κοιτάξτε να δείτε, στο κομμάτι του βόρειου οδικού άξονα, πραγματικά η Κρήτη δεν πήρε αυτό που τη άξιζε από τη διακυβέρνηση του Πασόκ. Όμως το Πασόκ, δεν ξέρω αν είναι η ώρα να αναφερθώ, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στις υπόλοιπες υποδομές στην Κρήτη, σε όλους τους τομείς, υγεία, παιδεία, υποδομές άλλες. Οπότε, αλλά στο κομμάτι αυτό δεν έχω λόγο να αρνηθώ ότι πραγματικά υπήρχαν καθυστερήσεις και η Κρήτη δεν πήρε αυτό που τη άξιζε και αυτό το οποίο έδινε στο Πασόκ τα χρόνια της δεκαετίας του 80. Εντάξει, δεν στείλουμε εσάς στον τοίχο. Διαπιστώσεις κάνουμε και χαιρόμαστε πραγματικά όταν οι πολιτικοί και οι υποψήφοι αναγνωρίζουν το λάθος σε όλους τους τομείς, έτσι. Είναι τουλάχιστον ειλικρινές και αυτό δεν το βλέπουμε συχνά και σας το αναγνωρίζω. Κατερίνα, πάμε όμως και στην άλλη πρόταση για το ΒΟΑΚ, διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μία διαφορετική πρόταση. Έτσι δεν είναι, κύριε Τουλουφάκη? Ναι. Έχουμε ανάγκη ένα σύγχρονο και ασφαλή δρόμο. Σίγουρα. Και όχι μόνο τώρα. Τον έχουμε ανάγκη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Έχουμε θρηνήσει πάρα πολλά θύματα. Έτσι. Ο λαός τον έχει πληρώσει, όλοι μας έχουμε πληρώσει αυτό το δρόμο. Τον έχουμε πληρώσει πάρα πολύ με τις φορολογίες όλων των δεκαετιών, των προηγούμενων. Δεν είχαμε όμως έργα υποδομής. Ξαφνικά λοιπόν υπάρχει μια πρεμούρα για να γίνουν έργα υποδομής μεγάλα. Σύγχρονοι δρόμοι, σύγχρονα αεροδρόμια. Έχω ακούσει ήδη στο πάνελ εδώ πέρα, άκουσα τους δύο, τον κύριο Βαμβακάκη, τον κύριο Κεφαλογιάννη, αλλά έχω ακούσει και συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάμε πώς να βοηθηθεί η πρόσβαση των τουριστών σε νότιες περιοχές, ο πρωτογενής τομέας, οι μεταφορές. Δεν έχω ακούσει πουθενά να λέμε ότι πρωτίστως θέλουμε ένα σύγχρονο δρόμο για το λαό, για τον άνθρωπο. Πριν διασκέδασα, βέβαια είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά έβλεπα τον καυγά που είχαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και πραγματικά με τα λόγια τους αποδείκνυαν αυτό που έλεγα πριν. Είπε λοιπόν, τι ακούσαμε, είπε λοιπόν ο κύριος Βαρδάκης για το Καστέλι. Το Καστέλι λοιπόν είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται με 180 εκατομμύρια αρχικώς και με 104 εκατομμύρια επιπροσθέτως από το κράτος, ενώ η εταιρεία ανάδοχος έχει βάλει μόλις 5. Το αεροδρόμιο θα κοστίσει γύρω στα 520 εκατομμύρια. Για 30 χρόνια ο λαός, οι πολίτες, θα πληρώνουν σπατώσιμο, έτσι, για να, στην εταιρεία η οποία θα το διαχειρίζεται. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει και ο ΒΟΑΚ που εξαγγέλει η Νέα Δημοκρατία. Από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θυμίζω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι λεφτά δικά μας. Είναι λεφτά τα οποία είναι δανειακή σύμβαση. Η οποία θα έρθει με πολύ αιματηρά προαπαιτούμενο. Σε ποιο θα ανοίγει ο δρόμος? Θα ανοίγει στο λαό? Θα είναι δωρεάν? Θα μπορεί να έχει πρόσβαση ο κόσμος να πηγαίνει, όπως πολύ σωστά είπατε, στο νοσοκομείο? Μπορούμε να μπούμε σε πολλά τεχνικά θέματα. Ένα βασικό είναι ότι ο δρόμος, ο σχεδιασμός του, είναι να είναι κλειστός. Και αυτό γιατί? Γιατί έτσι αυξάνονται οι διαλεύσεις. Αυξάνοντας τις διαλεύσεις, αυξάνονται και τα διόδια. Είναι απλά μαθηματικά. Είναι ο νόμος του κέρδους. Έτσι. Άρα εμείς αυτό που λέμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ότι ας αφήσουν τα έργα της υποδομής που είναι πραγματικά για να εξυπηρετούν το κεφάλαιο και όχι για τον πολίτη. Εμείς θέλουμε ένα δρόμο σύγχρονο ασφαλές, ο οποίος θα ανήκει στο λαό, θα ανήκει στο κράτος. Θα πρέπει να γίνει με κρατικό, με κρατική ευθύνη. Ούτε με αναθέσεις, ούτε με συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Έτσι. Καθαρά κρατικός. Βέβαια, κύριε Δουλουφάκη, θα σας πει κανείς, για να κάνουμε και τον αντίλογο, ωραία, να φτιάξουμε ένα καινούριο ΒΟΑΚ 2-2,5 δις να δώσει μόνο το κράτος, ούτε διόδια, ούτε ιδιώτες, ούτε παραχώρηση, ούτε ΣΔΙΤ. Να έχουμε φτιάξει και τους άλλους αυτοκινητοδρόμους στην υπηρετική Ελλάδα που στήχησαν πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια. Όλα αυτά όμως τα λεφτά από τον κρατικό κορβάνα πώς ακριβώς θα βρεθούν, θα σας πει κάποιος? Γιατί δίνονται σε άλλες περιπτώσεις, έτσι. Έχουν γιγαντωθεί πολύ μεγάλοι όμιλοι. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μείωσε π.χ. τη φορολογία των τραπεζών από το 15 στο 10 και η Νέα Δημοκρατία από το 10 στο 5. Γιατί? Καταλάβατε, λεφτά, αν θέλει η πολιτεία και το κράτος και οι κυβερνήσεις, ξέρουν θα τα βρουν. Αλλά συνήθως τα βρίσκουν από τον απλό λαό, από τον πολίτη. Έτσι. Δεν τα βρίσκουν από εκεί που πραγματικά υπάρχουν, που έχουν γιγαντωθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Και αυτό ο απλός λαός το ξέρει και το γνωρίζει, το βλέπει καθημερινά. Γιατί τα πληρώνει όλα από την τσέπη του. Πάντως, επειδή έγινε αναφορά στο αεροδρόμιο Καστελίου, κύριε Κεφαλογιάννη, εδώ υπάρχει και ένα παράδοξο. Δεν υπάρχει οδική σύνδεση με τη Μεσαρά, μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές περιοχές της Κρήτης. Καταρχάς, να κάνω μία διόρθωση προηγουμένως, γιατί έγινε μία αναφορά από τον κύριο Δουλουφάκη για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα μισά χρήματα που θα πάρουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα τα επιστρέψουμε πίσω.
και τα άλλα μισά θα τα γυρίσουμε άτοκα για να γίνει μια χωρίς να καταλάβουμε πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή. Όσον αφορά, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας. Όσον αφορά το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Φανταστείτε ότι θα δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης 18 εκατομμυρίων επισκεπτών ετησίως. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον τουρισμό. Καταλαβαίνετε επίσης τι σημαίνει εκεί για την τοπική κοινωνία, καθώς θα δημιουργηθούν 35.000 θέσεις έμεσης εργασίας. Είναι λοιπόν ένα έργο που νομίζω πως όλες οι παρατάξεις και όλοι οι σοβαροί άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές πρέπει να το αγκαλιάσουμε. Και πρέπει και ως πολιτικό σύστημα, αλλά και προσωπικά οι υποψήφοι και οι βουλευτές όλων των κομμάτων της Κρήτης, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε το σχεδιασμό αυτού του έργου. Γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που θέτεται. Θα πρέπει το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι να ενωθεί και με άλλες περιοχές, να ενωθεί με τη Μεσαρά, να ενωθεί με την απομακρυσμένη Βιάνο. Να μπορέσει δηλαδή να ενωθεί με μεγάλες περιοχές, ώστε αυτές οι περιοχές να μην απομονωθούν και να μην απομακρυνθούν από το σημείο της οικονομικής ζωής της Κρήτης. Είναι όμως μια μεγάλη ευκαιρία το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι και αυτό το έργο θα πρέπει όλες οι παρατάξεις να το αγκαλιάσουμε. Πάντως, κύριε Κεφαλογιάννη, υπάρχει αυτή η μεγάλη παράληψη. Δεν έχει προβλεφθεί μια σωστή οδική σύνδεση με τη Μεσαρά, αλλά και για τη βασική οδική σύνδεση, το συντετήριο, δηλαδή οδικό άξονα μεταξύ ΒΟΑΚ Χερσονήσου και νέου αεροδρομίου, βλέπουμε πολλές παραφωνίες. Βλέπουμε διαμαρτυρίες τις τελευταίες ημέρες. Βλέπουμε για το κομμάτι της λωρίδας. Υπάρχει. Κλειστός αυτοκινητόδρομος χωρίς λωρίδα έκτασης ανάγκης. Υπάρχει επίσης και μια συζήτηση που γίνεται για την κλειστή σύραγγα που θα περνάει κάτω από τα αρχαιολογικά, ώστε να μην δημιουργεί. Αυτή δεν είναι μια σωστή λύση. Και αυτό είναι μια πολύ σωστή λύση. Είναι αυτό που έχει προτάξει η περιφέρεια και ακριβώς, το ΔΕΤΑΚ. Ακριβώς. Είναι μια πολύ σωστή λύση αυτή και νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος να προχωρήσει. Για το Διεθνές Αεροδρόμιο άρα στο Καστέλι και να υπάρξει με την τοπική πρόταση. Ωραία. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Και θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση μεταξύ όλων των τοπικών φορέων πάνω στο ζήτημα αυτό. Πάντως, το συμπέρασμα είναι ότι εσείς μεγαλώσατε το αεροδρόμιο με βάση το σχεδιασμό που παραλάβατε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι δρόμοι δυστυχώς που θα φέρουν στο αεροδρόμιο δεν μεγαλώνουν. Η υπογραφή για το ευρωπαϊκό και τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι έχει την υπογραφή του κ. Σταϊκούρα και του κ. Μητσοτάκη. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι. Κοιτάξτε, εμείς τα έργα τα εγκαινιάζουμε και υπάρχουν. Δεν είναι σαν τους μουσαμάδες που εγκαινιάσαν στη Θεσσαλονίκη. Ούτε τα έργα του κύριου Καλογρίτσα που θέλετε να του δώσετε για τον πύργο, για τον δρόμο πύργο Σπάτρα, τον εθνικό σας εργολάβο. Εκτεθείτε κι άλλο, εντάξει. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό όμως, γιατί μίλησα και για τη διαβούλευση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, να δούμε τι θα γίνει και με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στη συζήτηση του δημόσιου λόγου. Τι θα πρέπει να γίνει εκεί πέρα, γιατί είναι μια μεγάλη έκταση και πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε προς όφελος του κόσμου και των πολιτών του Ηρακλείου. Λοιπόν, αυτό που θέτεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα παράδειγμα επιχειρηματικό. Αυτό που θέτεται θα το θέσουμε σε όλους σας. Για να μην τρέχει 15 χρόνια όπως ελληνικό, που τώρα μετά από χρόνια προχωράει αυτή η πολύ μεγάλη επένδυση, που θα γίνει εκεί πέρα ένα στολίδι, ενώ ήταν παρατημένο για 15 χρόνια και θα γίνει. Τον κατοίκον της Αθήνας. Τον κατοίκον. Αυτό που θα βγάλει πολύ ακριβά. Ένα στολίδι θα γίνει. Λοιπόν, αυτή θα είναι η θεματική. Πέρα, και αυτό πρέπει να, αυτή... και αυτό πρέπει να γίνει και στο, αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Εμένα το όραμά μου εκεί πέρα είναι να γίνει ένα κέντρο νέων τεχνολογιών ευρωπαϊκών που θα έρχονται εταιρείες να επενδύουν. Θα δημιουργούν θέσεις εργασίας εξειδικευμένες και θα μπορέσουμε να πανταγωνιστούμε και στην τέταρτη βιομηχανία επανάσταση. Ένα λεπτό. Αυτή είναι η θεματική με την οποία θα ξεκινήσουμε την επόμενη συζήτηση, στον επόμενο κύκλο διαφημίσεις. Επιστροφή στο στούντιο και στη συζήτηση περί υποδομών. Μπάμπη, νομίζω ότι ο κ. Κεφαλογιάννης πριν το διαφημιστικό διάλειμμα έκανε την καλύτερη πάσα αναφορικά με την αξιοποίηση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Να δούμε ποιες είναι και οι θέσεις των υποψηφίων αναφορικά με την αξιοποίηση. Πολλά ακούμε. Το θέμα είναι η όποια ανάπτυξη
να γίνει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Αυτό είναι το μείζον, αλλά μας είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, μας έδωσε το δικό του προσωπικό στίγμα και πολύ ορθά το έκανε για ένα κέντρο για τη νέα γενιά. Το κέντρο νέων τεχνολογιών. Πάντως χαίρομαι που το λέτε, αλλά μόλις πρόσφατα ακούσαμε από τη δική σας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, να δίνει ένα άλλο στίγμα ότι θέλει μια πίστα MotoGP, δηλαδή μηχανοκίνητο αθλητισμού, μια πρόταση που ξεσήκωσε και αντιδράσεις, διότι θα διώξουμε κάτι που προκαλεί φασαρία το αεροδρόμιο για να φέρουμε κάτι άλλο που επίσης προκαλεί όχληση, κύριε Κεφαλογιάννη. Κοιτάξτε, όλες οι προτάσεις που κατατίθενται στο τραπέζι πρέπει να συζητηθούν. Εγώ σας εξέφρασα τη δική μου άποψη, η οποία είναι και περισσότερο φιλόδοξη και δύσκολο να γίνει, αλλά θα δώσει μια άλλη πνοή στην Κρήτη και νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε. Ένα πανευρωπαϊκό κέντρο νέων τεχνολογιών, όπου θα έρχονται κολοσσοί να επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες, στα πληροφοριακά συστήματα, στην τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ αυτό πιστεύω και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και με την επόμενη δημοτική αρχή, γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά και το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια και να γίνει μια συνολική διαβούλευση πάνω στο ζήτημα. Άρα, αλλά το σημαντικό είναι να μην καθυστερήσει 15 χρόνια, όπως έγινε στην περίπτωση του ελληνικού, και να προχωρήσει γρήγορα για να μπορέσουν αυτά τα ωφέλη να αποδοθούν και στην τοπική κοινωνία. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο καθένας έχει τις δικές του ιδέες ή τη δική του ατζέντα. Ναι, αυτό γίνεται αντιληπτό. Και να περάσουμε στον κύριο Βαρδάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πώς βλέπει την αξιοποίηση? Αλλά χωρίς τον ξενοδόχο, λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βαρδάκη, πώς βλέπει την αξιοποίηση? Ο ξενοδόχος, το είπατε προηγουμένως, θα το επαναλάβω κι εγώ. Η τοπική κοινωνία. Επιτρέψτε μου όμως ένα δευτερόλεπτο να πω το εξής. Μήπως θυμάστε το αεροδρόμιο του Νίκος του Καζαντζάκης, πώς ήταν το 2014. Χωρίς κλιματιστικά, χωρίς εξαερισμό, τα λίμματα έβγαιναν έξω, χωρίς χαρτί υγείας, το 2014. Και για να πούμε πάλι μια κουβέντα για την επάρατη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήρθε με 15 εκατομμύρια, με σύμβαση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είναι αλήθεια αυτό, για να δώσω το έναυσμα στον κύριο Δουλουφάκη να μας καταγγείλει, και λίγο σουλουπόθηκε και διορθώθηκε το αεροδρόμιο, γιατί μην ξεχνάτε ότι ακόμα και αν οι πιο αισιόδοξοι μας λένε ότι το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα τελειώσει το 2026, θα περιμένουν πολλά χρόνια. Ακόμα πάντως προβλήματα καταγράφουμε εμείς σε επίπεδο ρεπορτάζ, κύριε Βαρδάκη, έτσι, για τα ίδια πράγματα, για τα ίδια ζητήματα. Ακριβώς. Έγιναν όμως σημαντικές παρεμβάσεις. Και το 2016 και το 2017. Τώρα, αξιοποίηση του αεροδρομίου Νίκος Καντζάκης. Έχουμε πει σε όλους τους τόνους να μην τολμήσει. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες. Εμβόλυμες, κακοπροαίρετες. Τα 2-3 προηγούμενα χρόνια. Μια τέτοια προσπάθεια ήταν και αυτή που είπατε προηγουμένως, να μην την επαναλαμβάνω. Έχουμε πει σε όλους τους τόνους να μην τολμήσει κανείς, είτε βουλευτής, είτε υπουργός, είτε κυβέρνηση, χωρίς την θέση και την άποψη των τοπικών κοινωνιών, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, να τολμήσει να σχεδιάσει κάτι που δεν θα είναι υπέρ του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας και αφορά τον Νίκο Καζαντζάκη. Νομίζω ότι θα σας καλύπτω απόλυτα. Είσαστε σαφείς. Υπέρ του συνόλου και του καλού των τοπικών κοινωνιών. Το έχουμε πει, το έχουμε γράψει, όχι μόνο πει, αλλά και το έχουμε γράψει επανειλημμένα. Γιατί έγιναν κάποιες προσπάθειες. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω, δεν θέλω να πω κάτι. Τώρα τα motocross, τα υδατοδρόμια και αυτές οι σκέπες και λοιπά, χωρίς την πρόταση των τοπικών κοινωνιών, νομίζω ότι δεν έχουν καμία τύχη. Κύριε Μπαμβακά, εσείς πώς βλέπετε το? Είναι το μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα για το Ηράκλειο των επόμενων δεκαετιών? Σίγουρα είναι στοίχημα μεγάλο, όμως πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα χωρίς την τοπική κοινωνία. Χωρίς να μιλήσουμε άμεσα, να γίνει συζητήσεις με την τοπική κοινωνία, με το Δήμο και την περιφέρεια, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί το αεροδρόμιο αυτό όταν με το καλό έρθει η ώρα να κλείσει, που αυτή η ώρα βέβαια δεν ξέρουμε πότε θα είναι, γιατί θέλω να πω εδώ εμβόλυμα ότι πρέπει να γίνουν κι άλλες βελτιώσεις στο Νίκο Καζαντζάκη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τα επόμενα χρόνια μέχρι να μεταφερθεί στον αεροδρόμο, γιατί βλέπουμε, όλοι πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο και βλέπουμε τα προβλήματα που θεσίζουν και υπάρχουν, τον κόσμο που θα δεχτούμε πάλι φέτος το καλοκαίρι, πως οι συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες. Και πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε και ένα βάρος ακόμα, κάποια πράγματα να βελτιωθούν προς όφελος και εμάς των κριτικών, αλλά και των επισκεπτών. Και την ασφάλεια και των εργαζομένων και όλων των πολιτών που περνούν από το αεροδρόμιο. Άρα λοιπόν πρέπει
να αρχίσει η συζήτηση έχει αργήσει με την τοπική κοινωνία και τους φορείς για να γίνει το καλύτερο δυνατόν, χωρίς να λέμε ο καθένας από εμάς τι πιστεύει να γίνει. Πρέπει η κοινωνία να τα αποφασίσει. Γιατί όλα αυτά που ακούστηκαν και για κέντρα τεχνολογίας και καινοτομίας και για motocross είναι ιδέες, αλλά δεν ξέρουμε. Καλά, πώς... βέβαια δεν είναι το ίδιο, νομίζω, όχι. Γιατί άλλο είναι η πίστα motocross και η σίγουρα, όχληση που θα φέρει, όμως, και άλλο η ιδέα που έριξε στο τραπέζι ο κ. Κεφαλογιάννης. Να πω όμως ότι εδώ πέρα στην Κρήτη έχουμε ήδη ένα ίδρυμα τεχνολογίας και έρευνας που έχει και χώρο να αναπτυχθεί παραπάνω και μπορεί να γίνουν άλλα πράγματα και ίσως να πρέπει στο ραδόμενο να γίνει κάποια άλλα καινούργια δραστηριότητε που τι έχει ανάγκη η κοινωνία. Όπως... Δεν θα πω κάτι. Δεν θα πω κάτι. Είπαμε, θα μιλήσουμε με την κοινωνία. Δεν πιστεύω ότι πρέπει ο καθένας από εμάς να λέει τη δικιά του γνώμη για κάτι να γίνει. Πρέπει να γίνει κάτι συνολικά, να πούμε την κοινωνία. Απλώς θα με επιτρέψετε εδώ πέρα όμως, επειδή δεν θέλω να, δεν μου αρέσει να παρεμβαίνω και να διακόπτω, αυτό που είπε προηγουμένως ο συνάδελφος, ότι δεν μίλησε ο κ. Βαμβακάς για την ασφάλεια των πολιτών, για τους οδικούς άξονες. Να θυμίσω ότι είπα επιλέξει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα ασφαλές οδικό δίκτυο για τη μετακίνηση των πολιτών πρωτίστως και των επισκεπτών. Και για να γίνουν όλα και μεταφορά του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και του τουρισμού. Αυτό είχα πει στην τοποθέτησή μου και επειδή αναφερθήκατε ότι δεν είπαμε καθόλου τίποτα γι' αυτό, να σας πω ότι αυτό ανέφερα και μπορείτε να το δείτε και στα. Λοιπόν, κύριε Δουλουφάκη, στο θέμα του αεροδρομίου Ηρακλείου, μας ενδιαφέρει και η δική σας η άποψη, η οποία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, με δεδομένο, όπως προείπαμε και στην έναρξη της εκπομπής, ότι θέτετε υποψηφιότητα και για το Δήμο Ηρακλείου. Λοιπόν, αφού μου δίνετε την πάσα για το Δήμο, η Λαϊκή Συσπήρωση έχει ήδη απευθύνει το ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο να απαντήσει ευθέως τι προτίθεται να κάνει με την έκταση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Και όχι μόνο αυτό. Να προσπαθήσει ώστε να αποδεσμευτεί από το ΤΑΙΠΕΔ, έτσι, και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στην οποία ανήκει αυτή τη στιγμή, έχει μπει το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Επειδή πολλά έχουν ακουστεί, θα ήθελα να ρωτήσω, και επειδή ακούσαμε για την τυπική κοινωνία, να ρωτηθεί, υπάρχει ένα μητροπολιτικό πάρκο στο Ηράκλειο, υπάρχει χώρος για πράσινο, υπάρχει χώρος για άθληση, που να πηγαίνει ο πολίτης και να αθλείται. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε σχολικά κτίρια. Μια τεράστια έκταση στην οποία μπορούν να φτιαχτούν άψογα, σύγχρονα, καινούρια, ασφαλή σχολικά κτίρια. Καμία κουβέντα. Ακούσαμε για επενδύσεις, ακούσαμε για MotoGP, ακούσαμε για διάφορα. Πάμε στην ίδια βάση με την οποία δόθηκε η βάση Γουρνών. Μην το ξεχνάμε. Έτσι, στο ίδιο ακριβώς μοτίβο ξεπουλήθηκε η βάση Γουρνών και ετοιμάζεται να ξεπουληθεί και το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Και το ίδιο πράγμα έγινε και στο ελληνικό. Το ελληνικό το οποίο το ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Και όπως είπα πριν στον κύριο Βαρδάκη, πήραν τα εύσημα από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι. Λοιπόν, και επένδυση 8 δισεκατομμυρίων θα προσφέρει 2,4 στο ΕΠ της χώρας. 8 δισεκατομμύρια επένδυση υπέρ πιανού. Είναι success story το ελληνικό. Πιανού. Το success story υπέρ είναι. Πιανού. Υπέρ κάποιων συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο λαός, αυτό εκπροσωπούν, έτσι, και αυτό πραγματικά θέλουν. Το success story ήταν των επιχειρηματικών ομίλων. Όχι την ανάγκη ήταν μια έκταση παρατημένη για αναψυχή, για χώρους πρασίνου του λαϊκή αγορά. Λαού. Έτσι. Αυτό είναι και η όλη πολιτική τους στάση και όλη η πολιτική τους σκέψη. Πρώτα εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των λίγων και μετά, αν το κεφάλαιο θέλει να κερδίσει από αυτό, θα πάμε να εξυπηρετήσουμε τα κεφάλαια, το συμφέρον των πολλών. Έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή στο ελληνικό, για να μπει κάποιος, θα πρέπει να πληρώσει αντίτιμο. Το ίδιο πράγμα ετοιμάζεται να γίνει και στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Δεν θα δοθεί έτσι τζάμπα. Δεν θα δοθεί έτσι τζάμπα. Θα υπάρχει σίγουρα ένα αντίτιμο το οποίο θα το πληρώσει ο λαός για να έχει πρόσβαση. Λοιπόν, μιας και, Κατερίνα, πιάσαμε και το κομμάτι της αξιοποίησης γενικότερα, να θέσω και ένα ερώτημα που νομίζω κουμπώνει σε αυτά που συζητάμε για το λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι τελικά ένας διαγωνισμός τρέχει, είναι αξιοποίηση, το ερώτημα απευθύνεται σε όλους ή είναι ξεπούλημα όπως εσχάτως κύριε Βαρδάκη κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Μισό λεπτάκι. Από τον κύριο Κεφαλογιάννη, θα ήθελα να είμαστε σύντομοι στις απαντήσεις, διότι θέλω να περάσουμε μετά και στον τομέα της υγείας. Μην εξαντλήσουμε όλη την εκπομπή σε θέματα υποδομών. Μπορώ να πω μία κουβέντα. Ναι. Για το λιμάνι του Ηρακλείου. Μία κουβέντα. Ναι. Και βέβαια υπήρχε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια υπήρχε και ήταν μια πρόταση πολύ σοβαρή και σωστή για την αξιοποίηση του λιμανιού του Ηρακλείου. Κάτι
που δεν έγινε, δεν έγινε και σήμερα ξεπουλιέται το λιμάνι του Ηρακλείου. Τώρα για το ξεπούλημα να σας απαντήσει ο κύριος Κεφαλογιάννης. Αξιοποίηση, εμείς. Και αξιοποίηση. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό με μια λέξη. Μισό λεπτό. Άλλο η αξιοποίηση από πρέπει, το ξεπούλημα. Σημασία δεν έχει ποιος θα το πάρει. Σημασία έχει τι θα κάνει αυτός που θα το πάρει. Σημασία έχει αυτά που θα σχεδιάσει το master plan να μπορούν να αποδίδουν ωφέλη στην τοπική κοινωνία. Εμείς, ως φιλελεύθερη σκέψη, έχουμε ως Θεό τον πολίτη. Πώς ο πολίτης θα μπορέσει να είναι ικανοποιημένος. Δεν μπαίνουμε σε μια λογική κρατικιστική ότι όλα πρέπει να ανήκουν στο κράτος, γιατί έχουμε δει πολλές φορές. Μα κύριε Λουφάκη, το ελληνικό θα προσφέρει 14 δισεκατομμύρια σε φόρους μόνο τα επόμενα χρόνια. Σε φόρους. Σε φόρους για τον κράτος και που θα επιστρέψουν στους πολίτες. Πόσα κέρδη θα αποκομίσει. 2,4% για να έχει πρόσβαση. Και εκεί πέρα ήταν μια. Πόσα εκατομμύρια παραδείγματα για να έχει πρόσβαση σε μια έκταση που το ανήκει. Ένα τόπο που μα έλεγε τότε η αριστερά ότι θα γίνει εκεί αγορά. Αυτό είναι και τώρα θα γίνει ένα στολίδι. Έκταση σε ποιον ανήκει. Και τώρα θα γίνει ένα στολίδι. Σε ποιον ανήκει. Οπότε. Σε ποιον ανήκει. Απαντήστε. Καταλαβαίνετε ποιον ανήκει. Πόσο σημαντικό ανήκει είναι και για την Αττική και για την κράτος. Μα μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ανήκει μισό λεπτό, στο ελληνικό κράτος, και δύο άρα πράγματα. Σε εμάς. Μισό λεπτό, μισό τι λεπτό. Τι συζητάτε τώρα ότι θέλετε τον πολίτη. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και στο λιμάνι τώρα. Και πολύ σημαντικά και στο λιμάνι. Λαϊκισμή. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία, όποιος και να το πάρει έχει γίνει διαγωνισμός. Έχουν κατευθεί δύο πολύ σοβαρές προτάσεις. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ανάδειξη και την ανάπτυξη του λιμανιού. Ναι, κύριε Κεφαλογιάννη, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει στο πρόγραμμά του, παρουσιάστηκε τώρα, ότι αν γίνει κυβέρνηση θα το σταματήσει το διαγωνισμό. Θα αυτό ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση. Ναι, εγώ θέτω το ερώτημα. Γιατί το μόνο θετικό από τα 4 χρόνια που κυβέρνησαν είναι ότι είδαμε τι κάνει η πρώτη φορά αριστερά. Δεν εκπέμπεται και τι μπορούμε. Μισό λεπτό, δεν εκπέμπεται και ένα θεωρούμενο μήνυμα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι επενδυτές. Δηλαδή δεν υπάρχει μία συνέχεια και μία συνοχή. Εγώ δεν λέω ποια είναι η σωστή και η λάθος λύση. Αλλά ακούμε δύο τελείως αντικρουόμενες απόψεις που μία έρχεται να κυρώσει την άλλη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα είναι στα ηνία της διακυβέρνησης. Λοιπόν, κύριε Βαμβακά, επί του θέματος. Επί του θέματος υπάρχουν προβλήματα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να ακυρωθεί ή όχι, όμως το θέμα είναι ότι τι θα γίνει για το όφελος του λαού. Και πραγματικά θα συμφωνήσω με τον κύριο Λουφάκη, δεν πιστεύω ότι αυτά τα οποία σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι προς το όφελος του ελληνικού λαού. Συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα που το βιώνει ο ελληνικός λαός με την καθημερινότητα που βιώνει κάθε μέρα. Στο θέμα του λιμανιού είναι όλα ανοιχτά. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες έτσι ώστε το λιμάνι του Ηρακλείου να είναι βιώσιμο και να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Κρήτης και της Ανατολικής Μεσογείου. Λοιπόν, ανατρέχω στον γκάλο που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο. Ο κόσμος προέταξε δύο ζητήματα, είπαμε, τις υποδομές και την υγεία. Θα ξεκινήσω αντίστροφα αυτή τη φορά. Κύριε Δουλουφάκη, θα ξεκινήσω με εσάς με ένα κοινό ερώτημα για όλους. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, η χρηματοδότηση την περίοδο των μνημονίων ήταν ισχνή. Έπειτα μας βρήκε μία πανδημία. Τα νοσοκομεία άντεξαν, αλλά βασίστηκαν σε επικουρικό προσωπικό. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ο πολίτης, ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, δεν λαμβάνει τις υπηρεσίες υγείας που του αξίζουν και ο γιατρός, ο νοσηλευτής και γενικότερα οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία βρίσκονται σε μια εξαιρετικά τραγική και πιεστική συνθήκη. Αυτές δεν είναι εργασιακές συνθήκες που βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί. Το θέμα είναι τι κάνουμε με την υγεία. Και στο Ηράκλειο δε υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, με βάση αυτά που λένε οι εργαζόμενοι, να μείνουμε με ένα νοσοκομείο. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και πολύ λίγος ο χρόνος για να τα πιάσω όλα μαζί. Καταρχάς να απαντήσω ότι δεν άντεξαν τα νοσοκομεία στην πανδημία. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Δεν ήταν μόνο οι θάνατοι από COVID. Ήταν και οι θάνατοι από μη πρόσβαση σε υγεία. Όταν ξεκινούσε η πανδημία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε προειδοποιήσει όλα τα κράτη. Προσέξτε να μην, μην καταλήξετε σύστημα υγείας μίας ασθένειας, δηλαδή μόνο COVID. Mm-hmm. Δυστυχώς είδαμε, και εγώ και σαν υγειονομικός, σαν φαρμακοποιός, το είδα πάρα πολύ καλά, ότι ο κόσμος δεν είχε πρόσβαση σε άλλες μορφές υγείας, ίσως θα μπορεί να το επιβεβαιώσει ο κ. Βαμβακάς, έτσι. Δεν είχε εύκολη πρόσβαση σε τακτικά χειρουργεία, εύκολη πρόσβαση σε διαγνώσεις, σε παθολόγους, σε γιατρούς κτλ. Κτλ. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της ισχνής χρηματοδότησης, θα το πω ισχνή και είναι λίγο και εφημισμός, έτσι. Mm. Εγώ θα λέγα τραγική υποχρηματοδότηση, με την ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που δέχτηκαν τα μνημόνια. Γιατί αυτά δεν ήταν αποτέλεσμα μιας
πολιτικής του ενός ή του άλλου. Αυτά ήταν αποτέλεσμα εφαρμογής μνημονιακών συμβάσεων, στην οποία έλεγε ότι πρέπει να μειωθεί η δαπάνη για την υγεία τόσο, ότι έπρεπε να κλείσουν αυτά τα νοσοκομεία τότε, ότι θα έπρεπε να γίνει η μείωση προσωπικού, θα έπρεπε να γίνουν άλλες συμβάσεις εργασίας. Να θυμίσω ότι στα νοσοκομεία, μια και το αναφέρατε, εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 48ωρο, έτσι, το οποίο μετά το πήρε και ο νόμος Χατζηδάκη για να το πάει κι αλλού. Μιλάμε τραγικές ελλείψεις σε υποδομές, σε υλικό. Γενικά ο λαός, το κράτος αυτή τη στιγμή πληρώνει για την υγεία γύρω στο 54%, το υπόλοιπο, το μεγαλύτερο ποσοστό του, το πληρώνει ο κόσμος από την τσέπη του. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόσβαση. Αν θέλετε να... Τώρα που μιλάμε, που έχει περάσει δίθεν η πανδημία, έτσι, ένας άνθρωπος, αν θέλει να κλείσει ένα ραντεβού για έναν καρδιολόγο, για έναν γιατρό, πρόσβαση σε δωρεάν παιδιάτρος δεν υπάρχει. Για μία εξέταση δεν βρίσκει. Γι' αυτό το λόγο έχει γιγαντωθεί ο ιδιωτικός τομέας. Επίσης δεν μπορεί να βρεις ραντεβού σε αξονικούς, σε καρδιολόγους, σε πάνε μετά από 1-2 μήνες. Αν ρωτήσουμε, αν ο κόσμος το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, γιατί το ζει καθημερινά. Λοιπόν, αυτό είναι πάλι συνέπεια συγκεκριμένης πολιτικής. Υποχρηματοδοτώ, διαλύω, απαξιώνω. Το θέμα είναι όμως, κύριε Δουλουφάκη, πώς θα επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών με χαμηλή όμως δαπάνη. Με χαμηλή δαπάνη θα πρέπει. Δεν υπάρχει με χαμηλή δαπάνη. Πρέπει να αυξηθεί η δαπάνη στον χώρο της υγείας. Τελεία. Δεν μπορούμε να συζητάμε ότι η υγεία, ένα δημόσιο αγαθό, ένα αγαθό που πρέπει να είναι δωρεάν, να έχει ένα χαρακτήρα απολύτως δωρεάν. Γιατί θα ακούσετε ότι η δημόσια δωρεάν υγεία, αλλά δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δωρεάν δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει ούτε δημόσια. Γιατί πλέον, το οποίο ξεκίνησε με τα απογευματινά ιατρία, συνεχίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Νέας Δημοκρατίας, τώρα θα έχουμε και απογευματινά ιδιωτικά χειρουργεία, έτσι. Λοιπόν, άρα η δημόσια υγεία έχει πάει περίπατο. Πάντως, αυτό, μόνο με γενναία αύξηση χρηματοδότησης, προσλήψεις. Με τα ράτζα στα νοσοκομεία, πραγματικά είναι εικόνες διαχρονικές, μας θυμίζουν άλλες εποχές. Νομίζαμε ότι θα ξεφύγουμε από αυτό. Υπάρχουν πολλά στατιστικά, κυρία Σαλαπάτα. Π.χ. ας πούμε το ότι ήμασταν η χώρα μέσα στους 5 πρώτες παγκοσμίως σε ποσοστό θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκους από COVID. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά αυτό είναι συνέπεια όλων των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί χρόνια τώρα, δεκαετίες. Μάλιστα, λοιπόν. Έτσι. Κύριε Βαμβακά, γνωρίζετε πολύ καλά εκ των έσω τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, να αναφέρω το πιο απλό, ότι υπάρχουν ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά, σε βαμβάκι, ράματα, σεντόνια, ορούς. Φάρμακα. Ναι. Πραγματικά η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην υγεία δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Ήρθε η πανδημία. Στην πανδημία μέσα έγιναν πολλές προσπάθειες που οφείλονται κυρίως στους εργαζόμενους στην υγεία, σε όλους τους εργαζόμενους που έδωσαν τον εαυτό τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στην πανδημία όμως οφείλουμε να πούμε ότι η κυβέρνηση σταμάτησε και τώρα που τελείωσε άρχισε να υλοποιεί το πρόγραμμά της που είχε πιο πολύ για την ιδιωτικοποίηση της υγείας με μια σειρά νομοθετημάτων, όπως το κυριότερο απ' όλα ήταν η κατάργηση της πλήρους υποκλινικής απασχόλησης των γιατρών, που ήταν ένας θεμέλιος λίθος του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και τώρα βλέπουμε προχθές ακόμα μια εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που βάζει τις εφημερίες τομέα στα νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε τι είπα να πει αυτό, ότι δεν θα εφημερεύει ο ειδικός για την κλινική, επειδή δεν υπάρχουν γιατροί. Και αναφέρει στην εγκύκλιο μέσα ξεκάθαρα για γιατρούς που φεύγουν, που παρετούνται και φεύγουν. Δηλαδή παραδέχεται αυτή η εγκύκλιος ότι αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας ψυχοραγεί. Τελικά αποσύρθηκε, βεβαίως. Αλλά πώς. Αποσύρθηκε. Η ουσία παραμένει, δεν το πήρε πίσω ακριβώς. Ναι. Πήγε να το αλλάξει λιγάκι, όμως η ουσία παραμένει. Γιατί και αυτό, να θυμίσω, ότι ήταν στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εκλογές. 1356 νόμος του 22. Μέσα σε αυτό έλεγε ότι αυτό προβλεπόταν να γίνει και αυτό και διάφορα άλλα πράγματα. Από εκεί, και πέρα, τα προβλήματα είναι μεγάλα. Είναι μεγάλα τα προβλήματα στις λίστες των χειρουργείων, στις λίστες των ιατρείων και συγχρόνως ο κόσμος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και πηγαίνει στην ιδιωτική υγεία. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή οι δαπάνες για την ιδιωτική υγεία στην Ελλάδα είναι τρίτες υψηλότερες στην Ευρώπη.
Έχουμε τις τρίτες πρώτες δαπάνες στην Ευρώπη στην ιδιωτική υγεία. Για μας το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο στίχημα. Το ΠΑΣΟΚ ίδρυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουν περάσει φέτος 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Από το ΠΑΣΟΚ, από τον Παπανδρέου, από τον κύριο Γεννηματά και τον κύριο Αυγερινό. Και στήριξε την υγεία του ελληνικού λαού. Και σήμερα πιστεύω ότι ήρθε η ώρα και πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσματικό, πιο ανταγωνιστικό και πρωτοπόρο. Και να προσφέρει, και αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, ισότιμη πρόσβαση και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους τους Έλληνες. Δωρεάν υγεία σε όλους τους Έλληνες. Κύριε Βαβακά, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή έχετε διατελέσει. Να πω ακόμα, ναι, κάτι ακόμα, και γι' αυτό το λόγο αυτό που λέει ο πρόεδρός μας είναι δύο πράγματα. Να περάσουμε τις δαπάνες από το ΑΕΠ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, δηλαδή να περάσει το 10%. Mm-hmm. Και μια άλλη μεγάλη ευκαιρία που υπήρχε ήταν οι δαπάνες από το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτές να φτάσουν το 10% στην υγεία, όταν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει διεκδικήσει περίπου μόνο το 2% για την υγεία. Γιατί το άλλο 2% ήταν περίπου για την ενεργειακή αναβάθμιση. Και αυτοί είναι δύο πυλώνες που πρέπει να αξιοποιήσουμε και να καταφέρουμε να φτιάξουμε το ΕΣΥ για όλους τους Έλληνες. Να σας ρωτήσω, επειδή έχετε διατελέσει και αντιπεριφερειάρχης υγείας και γνωρίζετε από τη θητεία σας στην περιφέρεια, έψαξα λίγο να βρω μεγάλα έργα υποδομών στο κομμάτι της υγείας. Αλλά προσέξτε, με κρατική χρηματοδότηση και πρωτοβουλία. Δυστυχώς δεν βρήκα σχεδόν τίποτα από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Βρήκα έργα και πρωτοβουλίες, κύριε Βαρδάκη, κυρίως από την περιφέρεια, με χρήματα από το τοπικό ΕΣΠΑ, το ΠΕΠ Κρήτης. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω προηγουμένως, δεν το είπα γιατί δεν θέλω να λέω, να περιευθολογούμε για την περιφέρεια ή για διάφορα άλλα πράγματα. Τα έργα που έγιναν στο Παγνί και στα άλλα νοσοκομεία, σε ένα μεγάλο βαθμό, μέσα στην πανδημία και τώρα ακόμα, είναι έργα από εισφορές. Να θυμίσω, ας πούμε, στο Παγνί που εγκαινιάστηκε πριν από μερικές μέρες το τμήμα της πυρηνικής ιατρικής. Που, από τον Ιάρχος. Ιδιωτική, ναι, δωρεάν. Ιδιωτική πρωτοβουλία, δωρεάν. Όπως και το άλλο που εγκαινιάσαμε, το τμήμα αυτοθεραπείας στο Νέο Μιχάλημα, και αυτό από τον Ιάρχος. Η περιφέρεια Κρήτης χρηματοδότησε αξονικούς μαγνητικούς στην αγκιογραφία, άλλες υποδομές. Θέλω να πω ότι. Άρα το κράτος που είναι, κύριε Βαβακά. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι. Όποιες υποδομές υπάρχουν, δουλεύουν και με το φιλότιμο των εργαζομένων. Και επικουρικούς προσωπικό και γιατρούς και νοσηλευτικό άλλο προσωπικό επιδότησε η περιφέρεια με 23 εκατομμύρια ευρώ που ακόμα δουλεύουν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό θέλω να πω, ότι στην ουσία όλα τα χρόνια που πέρασαν, και ειδικά την τελευταία διακυβέρνηση, δεν έχουμε γίνει κάτι καινούριο στην υγεία. Τώρα, ας βγαίνει να λέει και ο Μητσοτάκης ότι για μας είναι ο στόχος η δημόσια υγεία, όμως αυτό δεν φαίνεται στην καθημερινότητα, δεν φαίνεται κάθε μέρα και δεν το βλέπουμε να γίνεται. Και να θυμίσω ότι μια μελέτη που τώρα τελευταία δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης λέει ότι τα τελευταία 3 χρόνια το μόνιμο προσωπικό των νοσοκομείων αυξήθηκε κατά 50%, 300 άτομα περίπου. Οι μόνιμοι. Όλοι οι άλλοι ήταν επικουρικό προσωπικό που έπρεπε να προσληφθούν για να καλύψουμε τις ανάγκες που και αυτές δεν τις έχουμε καλύψει. Αυτή τη στιγμή ακόμα υπολοιπόμαστε 14.000 εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να πούμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε με ασφάλεια. Για πόσο ακόμα μπορούν να λειτουργήσουν όμως νευραλγικές κλινικές με εντέλεσθε, με μετακινήσεις, με υπερεφημερίες? Και όλα αυτά, ξέρετε, λειτουργούν και εις βάρος της ενδοχώρας, διότι απογυμνώνονται τα κέντρα υγείας. Παίρνουν τους γιατρούς από εκεί και τους πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Παίρνουν τους γιατρούς πάνω στα νοσοκομεία και όλο αυτό οδηγεί σε μια πίεση στο ιατρικό προσωπικό, αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό, το νοσηλευτικό, γιατί αυτό πιέζεται να φεύγει, να παρετείται, να ζητήσει την εργασία με ασφάλεια και με χρήματα ικανοποιητικά αλλού. Όλα αυτά μας οδηγούν ακόμα στην υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των δημόσιων νοσοκομείων. Κύριε Βαρδάκη, δημόσια υγεία, Κρήτη. Η περιφέρεια Κρήτης πράγματι χρηματοδότησε ουσιαστικά και τα νοσοκομεία της Κρήτης. Πότε τα χρηματοδότησε? 15-19. Μη σας φανεί παράξενο. Για ποιο λόγο? Γιατί είχε την αντίστοιχη χρηματοδότηση από το τότε κυβέρνηση. Ρωτήστε τον κύριο Αρναουτάκη, ρωτήστε τον κύριο Μπαμπακά, να δείτε πόσο μειώθηκαν οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις 19-23. Πάμε παρακάτω. Κύριε Κεφαλογιάννη, δεν σας επιτρέψω τώρα να με διακόψετε. Μετά μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Και να σας πω κάτι, εσείς δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι κυβερνάτε 4 χρόνια.
Αυτό είναι το μεγάλο σας φάγο. Κυβερνάτε 4 χρόνια αυτή τη χώρα. Θα σας πω τι κάνω. Το καταλαβαίνετε. 4 χρόνια αυτά. Αφήστε τι κάνω. Θα σας πω. Αφήστε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε μας τι κάνατε εσείς. Εγώ θα σας και πω. Δεν θα συμφωνήσω, κύριε Σαββίδη, με αυτό που είπατε προηγουμένως, σε έναν βαθμό. Γιατί εμείς εδραιώσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ειδικά. Μην ξεχνάτε ότι δημιουργήσαμε περίπου 150 τόμοι σε όλη την Ελλάδα. Με σχεδιασμό 250. Μία δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία 4 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Ακούστε, βλέπουμε, τα δικά σας ρεπορτάζ διαβάζω και αποστηθίζω αυτά που λέτε, γιατί πραγματικά είναι πολύ έγκυρα. Χαιρόμαστε που μας διαβάζετε. Τα ψάχνουμε και εμάς, βεβαίως. Και εγώ εδώ να σας πω και 1000 πράγματα που μπορούσατε να κάνετε ολόκληρες εκπομπές μετά, μονολεκτικά. Ακούστε να δείτε, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12.000 εκκρεμή χειρουργία στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, όταν παρετούνται οι γιατροί, όταν νευραλγικές κλινικές όπως η ψυχιατρική του Παγνή κλείνουν. Πρόσφατα στο Βενιζέλιο νομίζω έκλεισε το τμήμα οστικής μάζας. Όταν παρετούνται γιατροί, για ποιο λόγο παρετούνται? Και ακούστε τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης προχθές να μας πει για το νέο, λέει, σύστημα υγείας. Όταν το τελευταίο νομοσχέδιο πέρασε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, που εμένα, αν θέλετε την άποψή μου, είναι η χειρότερη κυβέρνηση μετά με τη μεταπολίτευση. Ποιο ήταν αυτό που είπε ο κ. Μαμπακάς? Ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Και έρχεται ο παραμονές των εκλογών να μας πει ο κ. Μητσοτάκη για ένα καινούριο ΕΣΥ. Ακούστε. Ακούστε, γιατί δεν το είπε ο κ. Μαμπακάς. Εξόπλη. Και θέλω να ρωτήσω και τον κ. Δουλουφάκη. Κ. Δουλουφάκη, θυμάστε, είστε φαρμακοποιός. Θυμάστε όλα τα προηγούμενα χρόνια πλην το 21 και το 22 καρκινοπαθείς, γονείς να ψάχνουν τα παιδιά τους ένα φάρμακο και να μην το, για τα παιδιά τους ένα φάρμακο για να μην το βρίσκουν. Ο σύλλογός σας επανειλημμένα 16 φορές, 16 αναφορές έκανα. Πάντα υπήρχαν, βεβαίως. Απάντησε, κύριε Βαρδά. Ακούστε, πάντα υπήρχαν. Το χάλι του 21 και του 22 που εγώ αντιμετώπισα με 16 παρεμβάσεις στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εγώ, κύριε Δουλουφάκη, δεν είδα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Μιλάμε για ελλείψη καρκινοπαθών. Και ακούστε τώρα, ακούστε. Τελευταίο, σταματώ εδώ. Εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, να μας απαντήσετε, κύριε Κεφαλογιάννη, που απαντάτε σε όλα. Εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και υγεία ασθενών στην εφημερία θα συμμετέχουν όλοι οι ιατροί του οικείου τομέα, εκπαιδευόμενοι και ειδικευμένοι, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σε εφημερία ετοιμότητας διαθέσιμος ειδικευμένος ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας του εφημερεύοντος τομέα. Πέστε μου, σε ποιο ευρωπαϊκό κράτος? Την ξέρετε την κυρία Γκάγκα, κύριε Κεφαλογιάννη? Προσωπικά ναι, γνωρίζω. Υφυπουργός. Υφυπουργός. Εγκύκλειος δική της είναι. Ο ορθοπαιδικός κυρία Σαλαπάτα να κάνει τον οφθαλμίατρο να εφημερεύει και ο οφθαλμίατρος να εφημερεύει σε ορθοπαιδική κλινική. Αυτά είναι τα έργα σε χειρισμό. Λοιπόν, είπαμε ότι από εσά. Πω εγώ ποια είναι τα έργα. Δεν αποσύρω ποια είναι τα έργα μα. Είναι νόμο. Λοιπόν, τον άκουσα και φαλαγιά. Να ακούσουμε όμω τι απαντήσει. Να απαντήσουμε. Πριν απαντήσω όμω, θα ήθελα, μια που μου δίνεται η ευκαιρία, να ευχαριστήσουμε καταρχά του υγειονομικού που μέσα στην πανδημία και μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση κρατήσανε όρθια τα νοσοκομεία. Με πολύ σπουδαίε. Μισό λεπτό. Εγώ σα άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Σα άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Αφήστε με να απαντήσω. Μισό λεπτό. Και τι διοικήσει. Διοικήσεις των νοσοκομείων. Λάδι τους βγάλατε κι εσείς, κύριε. Που βραβεύτηκαν και σε διεθνείς διαγωνισμούς και τους υγειονομικούς. Αλλά και τους υγειονομικούς που βρίσκονται στο πάνελ, γιατί έχουμε δύο. Έχουμε και τον κύριο Δουλουφά και τον κύριο Βαμβακά, οι οποίοι ασχολούνται με το ζήτημα της υγείας και τους ευχαριστούμε και αυτούς. Τι έχουμε κάνει τώρα και γιατί το σύστημα που έχουμε τώρα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε το 2019. Με 12.000 εκκρεμή χειρουργία. Πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε το 2019. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κύριε Βαρδάκη, άμα θέλετε, μπορούμε να φωνάζουμε και θα φωνάζουμε και πιο δυνατά από εσά. Όχι, μην αξιολογήσουμε. Άμα θέλετε, μπορούμε να κάνουμε αγώνα και σε αυτό. Σα παρακαλώ. Άμα κάνετε μια παύση, θα τα ακούσετε όλα. Αν θέλετε να φωνάξουμε, μπορώ να φωνάξω πιο δυνατά από εσά. Λοιπόν, γιατί 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω πόροι στον προϋπολογισμό για το σύστημα υγείας.
3,8 δισεκατομμύρια επί ΣΥΡΙΖΑ το 2000. Αφήστε τον να ολοκληρώσει, κύριε Βαρδάκη, αφήστε τον. 3,8 δισεκατομμύρια. Μα μισό λεπτό, κύριε Βαρδάκη, να πούμε δύο κουβέντες. Σεβαστείτε τους συνομιλητές σας. 3,8 δισεκατομμύρια ο προϋπολογισμός επί ΣΥΡΙΖΑ το 2019, 5,2 δισεκατομμύρια τώρα. 15.000 προσλήψεις για το σύστημα υγείας. Από 550 κλίνες εντατικής θεραπείας στις 1.300 και προσέξτε να δείτε. Πρώτη φορά αύξηση, και αυτό θα το επιβεβαιώσει και ο κύριος Βαμβακάς, πρώτη φορά αύξηση στο μισθό των γιατρών 10% μετά από 15 χρόνια περικοπών. Γι' αυτό σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μοιράζει λεφτά μονίμως όταν είναι αντιπολίτευση εκτός από τα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε. Εγώ να πω κάτι, κύριε Κεφαλογιάννη. Τι σχέση έχει τώρα με τα 12.000 ευρώ πρόσφατα? Και επίσης. Γιατί παρετούνται οι γιατροί? Και επίσης. Και επίσης. Και επίσης. Κάποια. Κοιτάξτε να δείτε. Άμα θέλετε να τα πούμε όλα με το όνομά τους, δεν είναι όλα καλά στο σύστημα υγείας. Προφανώς. Βρισκόμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση από αυτή που παραλάβαμε το 2019 και γίνανε και πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά. Με τις δωρεάν μαστογραφές που έχει βοηθήσει πάρα πολλές γυναίκες, όπως ο θεσμός του προσωπικού γιατρού. Εμένα η άποψή μου είναι η εξής. Εμένα η άποψή μου είναι η εξής. Ότι πρέπει να βρούμε τα καλά παραδείγματα του εξωτερικού, να τα φέρουμε στη χώρα μας και να δημιουργήσουμε ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας που το έχουμε βάλει. Πάντως, κύριε Κεφαλογιάννη, ο κύριος Πλεύρης πρόσφατα, επιτρέψτε μου, κύριε, να μιλήσω κι εγώ, αν θέλετε. Πρόσφατα, λοιπόν, ο κύριος Πλεύρης δήλωσε ότι μία από τις βασικότερες κινήσεις της κυβέρνησης είναι ότι άνοιξε το ΕΣΥ στους ιδιώτες, είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση. Αν αυτό δεν είναι αποδόμηση του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος υγείας, κύριε Κεφαλογιάννη, τότε τι? Κυρία Σαλαπάτα, το σύστημα υγείας αντιμετωπίζει και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νέοι γιατροί φεύγουν και δουλεύουν στο εξωτερικό. Γιατί στο εξωτερικό οι αμοιβές είναι πολύ καλύτερες. Πώς θα κρατήσετε, να μας πούτε εδώ, πώς θα κρατήσετε αυτούς τους νέους γιατρούς που φεύγουν στο εξωτερικό, πώς θα τους κρατήσετε στο εθνικό σύστημα υγείας με χαμηλότερο επίπεδο? Πώς θα το κάνετε αυτό, άμα δεν τους δίνετε τη δυνατότητα να κάνουν ιδιωτικά γιατρία? Πώς θα το κάνετε αυτό? Πώς θα το κάνετε? Άμα δεν τους δώσετε αυτή τη δυνατότητα, πώς θα το κάνετε? Πώς θα τους κρατήσετε στα νοσοκομεία? Τους καλούς γιατρούς, τους σπουδαγμένους που έχουν τα μεταπτυχιακά διδακτορικά και τα οποία πηγαίνουν στο εξωτερικό. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Και κλείνω με αυτό. Πάντως, η πραγματικότητα. Ο κύριος Βαμβακάς δεν μπορεί να μας τα πει. Αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 2019. Εννοείται πως έχουν πολλά πράγματα να γίνουν και ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ιδρύσουμε ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας. Μάλιστα, σας προλαβαίνω όλους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστροφή στο στούντιο και πριν ανοίξουμε το φάκελο του Αρκαλοχωρίου, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν θέλω να παραλείψουμε με τίποτα από την απόψινή συζήτηση, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Βαμβακά, διότι κύριε Βαμβακά, θέλατε να συμπληρώσετε κάτι αναφορικά με το κομμάτι της υγείας που συζητούσαμε νωρίτερα. Ναι, απλώς θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις αυτό που είπε ο Κεφαλογιάννης. Είπα και προηγουμένως ότι τα επίσημα στοιχεία λένε ότι 19-22. Η αύξηση στο προσωπικό των νοσοκομείων του συστήματος υγείας ήταν 9% περίπου και αυτό αφορούσε στη μεγάλη πλειοψηφία επικουρικό προσωπικό, νοσηλευτικό και ιατρικό και σε άλλους τομείς. Όσον αφορά το κομμάτι των γιατρών, αυτό αυξήθηκε κατά 5% και ήταν κυρίως επικουρικό προσωπικό και ειδικευόμενοι ιδιαίτερα το τρίτο χρόνο της πανδημίας. Δηλαδή, ενώ το μόνιμο προσωπικό που ήρθε ήταν περίπου 321 θέσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία τα επίσημα, που δεν τα λέω εγώ ο Βαμβακάς, είναι τα επίσημα στοιχεία. Θέλω να πω λοιπόν ότι και όλο αυτό το προσωπικό το επικουρικό έχει αυτά τα προβλήματα που καταλαβαίνουμε. Το τι χρήματα παίρνει, το πότε θα φύγει, τώρα τελειώνουν οι συμβάσεις. Γι' αυτό το λόγο. Και το δεύτερο κομμάτι θέλω να πω είναι ότι αυτό το που λένε, και το είπε και ο κ. Κεφαλογιάννης, το λέει και η κυβέρνηση, ότι να σας αφήσουμε να κάνετε και ιδιωτικό γιατρείο να αυξηθούν οι μισθοί σας, αυτό είναι η ιδιωτικοποίηση. Αυτό είναι εις βάρος του συστήματος υγείας. Εμείς αυτό που θέλουμε και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αυξηθούν οι μισθοί των υγειονομικών, των γιατρών, των νοσηλευτών στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παίρνουν τους μισθούς που αξίζει να παίρνουν. Που να μην έχουν ανάγκη λοιπόν να παίρνουν κάνοντας ιατρείο ή ιδιωτικές δουλειές ή ψάχνοντας κάτι άλλο. Και έτσι να μπορέσουν να αποδώσουν την ιατρική τους
φροντίδα στους ασθενείς χωρίς να έχουν το άγχος της επιβίωσης. Έτσι. Θέλουμε λοιπόν μισθούς για όλους τους υγειονομικούς όπως πρέπει, mm-hmm. να ενταχθούν στα βαρέα και τα ανθυγιεινά, και δεν είναι μόνο οι μισθοί, είναι οι συνθήκες εργασίας, και συγχρόνως είναι να δώσουμε σε όλο το γενικό προσωπικό και το κομμάτι της εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης, που είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να μπορέσουν να κάνουν το ρόλο που τους έχει ανατεθεί για την υγεία του ελληνικού λαού. Και αυτά που είπαμε για τις αυξήσεις των γιατρών, αυτές οι αυξήσεις έχουν να κάνουν, που ακόμα δεν έχουν επανέλθει, μετά από δικαστικές διαμάχες, και κερδίσαμε δικαστήρια και δικαιωθήκαμε, έπρεπε να πάρουμε κάποια χρήματα μέχρι πριν από κάποιους μήνες, mm-hmm. πίσω από αυτά τα οποία είχαν χαθεί. Είναι λοιπόν χρήματα που παίρνουμε μετά από δικαστικές διαμάχες που είχαν προσφύγει ως νοσοκομιακοί γιατροί. Να είστε λοιπόν, κύριε Δουλουφάκη. Όπως είπα, το θέμα της υγείας είναι τόσο μεγάλο που χρειάζεται τουλάχιστον 2 εκπομπές για να το αναλύσουμε. Ένα σύντομο σχόλιο για τα τόμοι που είπε ο κύριος Βαρδάκης, ουσιαστικά δεν είναι πρωτοβάθμια υγεία. Έτσι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι καθαρά κέντρα συνταγογράφησης, είναι υποστελεχωμένα, είναι μόνο με γιατρούς γενικούς, χωρίς γιατρούς ειδικοτήτων. Οπότε ξεχνάμε την πρωτοβάθμια. Όσο αφορά, για να καταλάβει ο κόσμος μάλλον ξέρει τα χάλια της υγείας, γιατί τα ζει καθημερινά. Τα πληρώνει και τα ζει καθημερινά. Για να δει όμως ο κόσμος ακριβώς πως υπάρχει συνέχεια, έτσι, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρώτη έφτιαξε νοσοκομείο με σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου τομέα, που είναι στη Σαντορίνη, και συνέχισε η Νέα Δημοκρατία, παιδιατρική στη Θεσσαλονίκη, κλινική. Έχουμε 3 νοσοκομεία τα οποία τον Νιάρχος είπε ότι εγώ δεν τα φτιάχνω γιατί ο διαγωνισμός είναι άγωνος. Έτσι, και έχουμε και τη μετατροπή του Αγίου Σάβα, της παιδοογκολογικής κλινικής, σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Έτσι. Με κριτήρια χρηματοοικονομικά. Δηλαδή, μία παιδοογκολογική κλινική θα έχει χρηματοοικονομικά κριτήρια. Αυτό βέβαια συνεχίζει και εφαρμόζεται και σε άλλες κλινικές, σχέσεις κόστους-οφέλους, με σχέσεις πληρότητας, το αν θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Γι' αυτό είδαμε και εν μέσω πανδημίας ογκολογικούς, παιδοογκολογικούς ασθενείς να νοσηλεύονται μαζί με παιδιατρικούς. Αυτό, όποιον επιστήμονα υγεία και να ρωτήσεις, είναι κάτι επικίνδυνο και απαράδεκτο. Λοιπόν. Σαφές. Βάζουμε τελεία στο κομμάτι της υγείας, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να εξαντληθεί στα πολύ στενά πλαίσια του τηλεοπτικού χρόνου. Και θέλω από όλους σας μία τοποθέτηση για το Αρκαλοχώρι. Τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να προτάξετε ως προτεραιότητα για μία πολύ μεγάλη και ανοιχτή πληγή? Οι κάτοικοι ζουν επί 19 μήνες πραγματικά μέσα σε κοντέινερ. Άλλοι έχουν φύγει, θα ακολουθήσουν κι άλλοι, κύριε Κεφαλογιάννη. Η ρυθμή αποκατάστασης είναι, τι να πω, δηλαδή επιοικώς αργή. Καταρχάς, πάνω σε αυτό το μεγάλο ζήτημα, να κάνω μια διευκρίνηση ότι δεν είναι μόνο οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου, είναι σωστά, και άλλων, ναι, δήμων, είναι το, ναι, Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και είναι και άλλων περιοχών δίπλα, ναι, στο Αρκαλοχώρι, οι οποίοι ταλαιπωρούνται με αυτή τη μεγάλη καταστροφή που συνέβη. Σίγουρα η διαχείριση ενός τέτοιου ζητήματος δεν είναι εύκολη. Και παρόλο που δόθηκε μια πρώτη ύλη κάποιων χρημάτων, των λεγόμενων 66 εκατομμυρίων, δεν έχουν αυτά τα χρήματα φτάσει ακόμα στους σεισμόπληκτους, ακριβώς γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση στη διαδικασία ελέγχου των αιτημάτων αυτών. Και ο λόγος είναι αφενός ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αρκετά προβλήματα με το διοκτησιακό καθεστώς, αλλά και κληρονομικού δικαίου. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος αιτείται χρήματα ενώ δεν του ανήκει το σπίτι, οπότε πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι. Και καταλαβαίνετε ότι πράγματι έχει καθυστερήσει αυτή η διαδικασία. Δεν υπάρχει τρόπος να επισπευθεί όλο αυτό. Ενώ έχουν βγει δηλαδή τα χρήματα, ενώ έχουν βγει τα χρήματα, δεν έχουν ακόμα εξεταστεί φάκελοι. Και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει προχωρήσει. Εγώ συνομιλώ καθημερινά και με τους ανθρώπους του Αρκαλοχωρίου, αλλά και με το Σύλλογο των Σεισμοπλήκτων. Και αυτό που έχω πει και σε επίπεδο κεντρικό ότι πρέπει να προχωρήσει είναι η απλοποίηση των διαδικασιών. Είναι ένα θέμα μείζων, δηλαδή να προχωρήσουν με fast track διαδικασίες όσο το δυνατόν γρηγορότερα και στη συνέχεια ένα χωροταξικό σχέδιο που θα αφορά ολόκληρη την περιοχή και την ανοικοδόμησή της. Λίγη πάντως και από του χρόνου, κύριε Βαρδάκη, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Μία κουβέντα επιτρέψτε μου να πω για το προηγούμενο θέμα. Όταν καταργήσαμε το 5 ευρώ, ταυτόχρονα διαγράψαμε εκατομμύρια ευρώ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εκατομμύρια ευρώ δαπάνες ασθενών, νοσηλείων ασθενών, να το ξέρετε αυτό, που είχαν εισαχθεί στα δημόσια νοσοκομεία.
και τους χρέωναν τα νοσήλια. Αρκαλογόρη. Εδώ τα λέτε όλα. Νέα Κρήτη. Ένφια για τα ερείπια. Από το Σέλιδο σήμερα στη Νέα Κρήτη. Κρατούσε και άλλα. Βοάκ χωρίς Λέα. Τι άλλο γράφατε σήμερα. Αγανάκτηση. Ένα θέμα που το είχαμε δείξει την προηγούμενη φορά και προφανώς αγανάκτηση για το φράγμα της Πλακιώτισσας. Να προσθέσω το Αρκαλογόρη αυτό που γράφεται σήμερα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη της τους πληστηριασμούς. Ακούστε. Και τις κατασχέσεις στην αρρωγή. Παράνομα και καταχρηστικά. Κύριε Σαλαπάτα, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα. Όποιος θέλει να δει τα έργα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θα πάει στο Αρκαλοχώρι. Να σας θυμίσω βέβαια, για να μην το ξεχάσω. Ακόμα είναι απλήρωτες οι επιχειρήσεις μετά από 3 χρόνια. Πόσο ήταν οι πλημμύρες στη Χερσόνησο? 3 χρόνια. Κάντε ένα ρεπορτάζ αύριο στη Χερσόνησο. Στις επιχειρήσεις πάντως στο Αρκαλοχώρι δόθηκαν χρήματα. Ακούστε. 1.183 επιχειρήσεις. Μην έχεις αυτή την κακή συνήθεια, γιατί θα τα ακούτε έτσι κι αλλιώς. Κύριε Σαλαπάτα, 11 σημεία τα οποία κατέθεσαν. Σεισμόπληκτο το υπόμνημα στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Τι λένε αυτά τα 11, για να μην τα αναλύουν για ανθρώπου τον χρόνο, τι λένε αυτά τα 11 σημεία και αυτό που είπατε προηγουμένως. Καταρχήν ζητούν την απλοποίηση των διαδικασιών, την επιστροφή του ΦΠΑ, να μην τα αναλύω ένα-ένα. Γιατί αυτά τα 11 σημεία σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί? Από αυτά τα 11 σημεία, δεν είναι δικά μου λόγια, είναι του Συλλόγου Ελπίδα, είναι διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής, είναι των κατοίκων που ακόμα μετά από 2 χρόνια μένουν στους οικίσκους κάτω από άθλιες, προχθές ήμουν εκεί, κάτω από άθλιες συνθήκες. 700 άτομα ακόμα σε κοντέινερ. Ακριβώς, κυρία Σαλαπάτα. Ευτυχώς που υπάρχουν τα τοπικά μέσα και αναδεικνύουν αρτακτά χρονικά διαστήματα αυτά τα ζητήματα, γιατί και κάποια μικροπροβλήματα που έχουν λυθεί. Είναι δυνατόν σήμερα να μην επιχορηγείται, κυρία Σαλαπάτα, κύριε Σαββίδη, ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος για την κατεδάφιση των ετοιμόρροπων? Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Δήμαρχος να λέει ότι δεν μου δίνει χρήματα το Υπουργείο, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου πλέον και με χρηματοδότηση χρηματοδοτεί το Υπουργείο το Δήμο για να γκρεμίσει τα ετοιμόρροπα με κίνδυνο ακόμα και ανθρώπινες ζωές? Προχθές κάνα μια περιοδία, μου φώναξε μια κυρία εκεί στο Αρκαλοχώρι και τι μου είπε. Μου έδειξε από μια εκκλησία όλα αυτά τα τέμπλα, όλα αυτά τα, πώς τα λένε, τα εικόνες, τα μανουάλια, ήταν μέσα στην παλιά τράπεζα Πειραιώς ήταν, που έκλεισε. Τα είχαν αποθηκεύσει εκεί. Ναι. Μάλιστα. Τα σχολεία. Πότε επιτέλους, πότε θα υπάρξει ένας χωροταξικός σχεδιασμός για την ανάπλαση της περιοχής? 2 χρόνια μετά, αγαπητοί μου, είμαστε στο σημείο μηδέν. Και αυτό δεν το λέει ο Σωκράτης ο Βαρδάης. Το λένε τα γεγονότα, το λέει η εικόνα. Που αγωνιούν. Και κατέθεσα στην αποκεντρωμένη μέσω συλλαλητηρίου 11 σημεία. Πού είναι αυτοί που χειροκροτήθηκαν, κυρία Σαλαπάτα, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, ο κύριος Τριαντόπουλος, που μας επέπληξε και την άλλη φορά ότι λαϊκίζαμε? Ωραία, ολοκληρώστε τη σκέψη σας, κύριε Βαρδάκη, για να πάμε στον κύριο Βαρδάκη. Κανένα νόημα δεν έχει ούτε τα 40, ούτε τα 50, ούτε τα 60 εκατομμύρια. Αυτά είναι λόγια του αέρα. Να το πω απλά και κατανοητά. Γιατί είναι λόγια του αέρα, όταν δεν μπορεί να εκταμιεύσει χρήματα. Και να σε ενημερώσω αυτό που διαπίστωσα προχθές. Ότι αρκετοί άνθρωποι άρχισαν να τραβούν χρήματα από το λογαριασμό του συγκεκριμένου της αρρωγής, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, κύριε Βαμβακά. Η πραγματικότητα είναι ότι η περιοχή είναι καταλαγημένη. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, που υπάρχουν πολλές. Πώς να οι διαδικασίες να απλοποιηθούν, γιατί δεν απλοποιήθηκαν? Είχαμε μέχρι σήμερα στο περιστατικό χωρίο, είχαμε αυτό που είπε ο προηγούμενος Παπαδάκης. Επικοινωνική πολιτική. Κατεβαίναν τα κλιμάκια να πούμε ότι βρήκαν τα λεφτά, ότι τα κάναμε αυτό, όμως δεν έχει γίνει τίποτα. Τα σπίτια, τώρα που γυρίζουμε και για τις εκλογές και βλέπουμε, ο κόσμος μας λέει: σπίτια δεν έχουν φτιαχτεί, δεν έχουν κατεδαφιστεί, χρήματα δεν έχουν πάρει. Ο κόσμος φεύγει, ψάχνει να νοικιάσει σπίτια να ζήσει αλλού, φτιάχνει τα πράγματα ό,τι μπορούν, όσοι μπορούν, και είχαν κάποια χρήματα μόνοι τους από τα δικά τους χρήματα την περιοχή και τα σπίτια. Σχολεία δεν φτιάχνονται και οι κάτοικοι μένουν στα κοντέινερ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι αυτή η λέξη που είπα προηγουμένως, υπάρχει εγκατάλειψη. Δεν έχει γίνει τίποτα και είμαστε στο σημείο μηδέν, όπως είπε και ο Βαρδάκης, και πρέπει η κυβέρνηση που θα βγει την επόμενη μέρα να δώσει την πραγματική αξία και το πραγματικό νόημα σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους ακούσει και να προχωρήσει άμεσα το να γίνουν αυτές οι ενέργειες. Οι διαδικασίες και όλα αυτά έχει την ευθύνη η κυβέρνηση για να γίνουν.
ούτε ο Δήμος, ούτε κανείς άλλος. Και πρέπει από αυτή να ξεκινήσουν όλα και να μπορέσουν να αποκατασταθεί η περιοχή. Ωραία. Κύριε Δουλουφάκη, μια κουβέντα και από εσάς και για το κομμάτι του Αρκαλοχωρίου. Και επίσης θα ήθελα να μας δώσετε και το στίγμα, το πλαίσιο σε ό,τι αφορά την εικόνα των σχολείων. Έχετε ασχοληθεί ενδελεχώς με το θέμα αυτό. Και τα σχολεία του. Να συμπληρώσω, συγγνώμη, κύριε Δουλουφάκη, για τα σχολεία του Ηρακλείου, διότι και αυτά έχουν πληγεί από το σεισμό και έχουμε παιδιά που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Σωστά το διευκρινίζεις, ναι. Λοιπόν, το θέμα του Αρκαλοχωρίου. Είναι το επονίδιστο των 12 πληστηριασμών που έγιναν, έτσι, σε ανθρώπους που έχουν χάσει το σπίτι τους. Οι 1.280 φάκελοι σε εκκρεμότητα, αυτό είναι συνέπεια υποστελέχωσης όλων των υπηρεσιών, αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο Αρκαλοχώρι. Συμβαίνει και στη Ζάκυνθο, συμβαίνει και στη Σάμο, συμβαίνει και στη Λάρισα, συμβαίνει και στην Εύβοια με τους πυρόπληκτους, συμβαίνει παντού. Συνέβαινε επί Νέας Δημοκρατίας, επί ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Κτλ. Πρέπει άμεσα όσοι έχουν πρόβλημα στο Αρκαλοχώρι να οργανωθούν, να διεκδικήσουν πραγματικά αυτά που πρέπει. 100% χρηματοδότηση, αποζημίωση των κατεστραμμένων τους περιουσιών. Είναι το τραγελαφικό, το 80% που θα παίρνανε και το 20% από δάνειο στεγαστικό, το οποίο πήγανε κάποιοι στην τράπεζα και τους είπα η τράπεζα, εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Έτσι. Το 20%. Λοιπόν, το 20%. Δεν το έχει πάρει κανείς. Μην ξεχνάμε κάτι που βγήκε πρόσφατα, ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε επερώτηση από τους δύο ευρωβουλευτές του ΚΚΕ να στηρίξει τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου. Και είπε ότι δεν είναι επιλέξιμες οι αποζημιώσεις τους. Ναι. Έτσι, το Ταμείο Αλληλεγγύης, μόνο το 0,94 θα μπορούσε να δώσει, δεν είναι επιλέξιμες. Αυτό μας δίνει και το στίγμα του πώς αντιμετωπίζονται και κεντρικά όλο η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό, για να μην μακρηγορούμε για το Αρκαλοχώρι, γιατί πραγματικά ο λαός του Αρκαλοχωρίου το βιώνει καθημερινά. 18 μήνες μετά, όπως και οι υπόλοιποι που προανέφερα, θα πρέπει να οργανωθούν και να διεκδικήσουν από τις κυβερνήσεις αυτοδύναμες ή συνεργασίας που θα προκύψουν μετά. Γιατί μόνο αυτός είναι ο τρόπος. Γιατί αν πιστεύουν τα παχιά λόγια που ακούνε, θα συνεχίζουν να μένουν στα κοντέινερ όπως έχουν μείνει άλλοι πριν από αυτούς. Και για τα σχολεία του Ηρακλείου, κύριε Δουλουφάκη, γιατί ακούσαμε, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με τη Δημοτική Αρχή, να λέει ότι εμείς τώρα ουσιαστικά παλεύουμε μόνοι μας. Ότι το κράτος για τα σχολεία, εννοώ για την αποκατάσταση των ζημιών, για νέα σχολεία, ότι για τη σχολική στέγη, εν πάση περιπτώσει, στο Δήμο Ηρακλείου, φαντάζομαι το ίδιο για τις άλλους Δήμους, ότι παλεύουμε μόνοι μας. Αυτό και νομίζω ότι έκλαβε μια ερώτηση. Τα σχολεία από. Τα σχολεία από μόνα τους. Πολύ σωστά και δεν θα σας πω και γι' αυτό. Τα σχολεία από μόνα τους είναι μια ολόκληρη εκπομπή. Όσον αφορά τη σχολική στέγη. Έχουμε σχολεία τα οποία είναι παμπάλα. Δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό. Είναι μέσο όρο ηλικία. Μιλάμε για 30, 40, 50 χρόνια και πλέον. Είναι μέσο όρο ηλικία είναι γύρω στα 50 χρόνια. Το τελευταίο σχολείο που φτιάχτηκε στο Δήμο Ηρακλείου είναι πριν 20 χρόνια. Λοιπόν, δεν έχει γίνει κανένα δευτεροβάθμιο έλεγχο στα σχολεία. Όταν λέμε πρωτοβάθμιο έλεγχο, τι εννοούμε. Πάω σε ένα σχολείο, το κοιτάζω και βλέπω αν έχει εμφανή προβλήματα. Δηλαδή, είναι σαν να βλέπω εσάς, κύριε Σαββίδη, και να λέω αυτός, έτσι όπως τον βλέπω, είναι καλός δημοσιογράφος. Ναι. Δεν είναι αυτό ουσιαστικός έλεγχος. Δεν δείχνει κάτι πολύ. Έτσι. Έγινε όντως επερώτηση από το ΚΚΕ, από τον βουλευτή, πρώην βουλευτή και εκ νέου υποψήφιο, κύριο Σιδηχάκη, στον κύριο Πέτσα, έτσι, για τη χρηματοδότηση των σχολείων. Είπε ότι δοθήκαν 6,3 νομίζω εκατομμύρια ευρώ, τα οποία όμως η τοπική διοίκηση είπε ότι τα έδωσε για λειτουργικά έξοδα. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Το κεντρικό κράτος χρόνια τώρα έχει πετάξει τα σχολικά κτίρια στους Δήμους χωρίς καμία χρηματοδότηση. Βέβαια και ο Δήμος πετάει τον μπαλάι στην κυβέρνηση χωρίς όμως να κάνει κάτι ουσιαστικό, έτσι. Το θέμα ποιο είναι όμως. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά μας συνεχίζουν και πηγαίνουν σε σχολεία επικίνδυνα που πέφτουν σοβάδες, που υπάρχουν προβλήματα, που για να δεν μιλάμε τώρα σχολεία τα οποία θα εφαρμόζονται σύγχρονες μιλάμε για δημόσια ασφάλεια. Μιλάμε για τα βασικά, τα αυτονόητα. Μιλάμε για αίθουσες επαρκής, καλά φωτισμένες, ασφαλείς πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόβλεψη. Καταρχάς, δεν ξέρουμε, ο ίδιος ο Δήμος δηλαδή, δεν ξέρει πόσα σχολεία ακριβώς και σε τι κατάσταση πολυοδομικά είναι οι άδειες, αν έχουν προβλήματα, αν πρέπει να τακτοποιηθούν. Φανταστείτε, και δηλαδή, σε τι χάλι. Δυστυχώς δεν προειδοποιούν. Λοιπόν,
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και το Αρκαλοχώρι και γενικότερα το κομμάτι των υποδομών, τη στατικότητα των πολύ παλιών κτηρίων, ιδίως των σχολείων που φιλοξενούν μέσα τα παιδιά μας. Εγώ δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα το ανοίξουμε εκτενέστερα σε επόμενη εκπομπή, γιατί ο χρόνος ο τηλεοπτικός είναι πολύ περιορισμένος. Θα ήθελα για να προλάβουμε λίγο να σχολιάσουμε και τις πολιτικές εξελίξεις, να πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που μας παραχώρησε ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και επιστρέφουμε. Αν δούμε για παράδειγμα τους δύο πρωταγωνιστές του εκλογικού ανταγωνισμού, θα δούμε ότι ένα τμήμα της εκλογικής του στρατηγικής και του προγραμματικού του λόγου συγκρίνει ως προς την απεύθυνση στο λεγόμενο κεντρό χώρο, τη μεσαία τάξη. Το κέντρο κυρίας Αλαπάντα είναι επινόηση, θεωρείται επινόηση στην πολιτική επιστήμη. Από την άλλη όμως, βέβαια. Δεν προλάβατε. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Ήθελα λίγο να μας πείτε τι ακριβώς θεωρείτε κέντρο, διότι είναι η στόχευση όλων αυτή τη στιγμή. Ενίοτε σε κλίμακες Λίκερτ και υπάρχει μια σχετική διαφωνία για αυτή η μέτρηση, δηλαδή ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης ή ακόμα και εκλογικής συμπεριφοράς. Ιδίως ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης μπαίνει η έννοια του κέντρου. Γιατί είπα και εγώ μόνος μου από πριν ότι μπορεί να θεωρείται επινόηση από την πολιτική επιστήμη. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που νιώθουν κεντρώοι με προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, κέντρο αριστερός, κέντρο δεξιός, σκέτο κεντρός και με αυτόν τον τρόπο πλοηγούνται και αξιακά στις διαφορετικές διαιρετικές τομές. Είναι ένας χώρος, θεωρείται ένας χώρος απροκατάληπτος, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο. Τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι συγκλίνουν προς τα εκεί, αναφέρομαι στους συμπολίτες μας, θέλουν να πιστεύουν αυτό. Ότι συνθέτω από διαφορετικές απόψεις. Ξαναλέω, θέλουν να πιστεύουν το κατά πόσο το κάνουν, γιατί υπάρχουν διαιρετικές τομές και ενίοτε είναι αξιακά έμφορτες. Mm. Αυτό είναι μια δεύτερη τάξη συζήτηση. Σίγουρα όμως, αυτοπροηγούμενοι έτσι και αυτοπροσδιοριζόμενοι ως κεντρώοι, δίνουν υλική υπόσταση στο κέντρο. Και το οποίο, αν δείτε και σε διάφορες ακτινογραφίες του εκλογικού σώματος, είναι πολύ ψηλά ποσοστιαία. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που και οι κύριοι πρωταγωνιστές του εκλογικού ανταγωνισμού, αλλά και άλλα κόμματα, παραδείγματι το ΠΑΣΟΚ, στρέφονται προς το κέντρο, επιχειρώντας να παγιώσουν μια επιρροή, να την μετασχηματίσουν σε σχέση αντιπροσώπευσης και από αυτή την άποψη να προσφορήσουν και πολιτικά ωφέλη, εκλογικά ωφέλη, το οποίο είναι απολύτως τιμητό. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, θέλω λίγο να μου εξηγήσετε το εξής. Επειδή χρησιμοποιείτε πάρα πολύ συχνά το επιχείρημα της κυβέρνησης των ιτημένων. Είναι μια φράση που τη χρησιμοποιεί ο κύριος Μητσοτάκης κατά κόρον αυτό το διάστημα. Θέλω λίγο να μου εξηγήσετε αν υπάρχει αρχικά τέτοιος όρος και αν μπορούμε να συζητάμε για κυβέρνηση ιτημένων τη στιγμή που το Σύνταγμά μας προβλέπει ότι όταν το πρώτο κόμμα δεν συγκεντρώσει την αυτοδυναμία, ξεκινάει η διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Το είπατε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, κυρία Σαλαπάτα. Βεβαίως γίνεται πάρα πολύ λόγο στη δημόσια σφαίρα. Θα έλεγα ότι έχει υπερχειλήσει το πεδίο της δρυματικότητας. Το Σύνταγμά μας δεν απαγορεύει κατά κανέναν τρόπο συνθέσεις. Πολλό δε μάλλον όταν το εκλογικό σύστημα της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης, της μίας προς το παρόν, της 21ης Μαΐου, δεν ξέρουμε, είναι ισχυρή η πιθανότητα όπως αντιλαμβανόμαστε να υπάρξει και δεύτερη, αλλά πάμε στην εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου. Γίνεται με απλή αναλογική, στο βαθμό και στο μέτρο λοιπόν, που κάποια κόμματα στη βάση της χρήσης των διερευνητικών εντολών αποφασίσουν ότι υπάρχει δυνατότητα σύνθεσης και προγραμματικής σύγκλησης, ούτε αντισυνταγματικό είναι, ούτε πολιτικά αθέμητο είναι. Εγείρεται πάντα ένα ζήτημα, το οποίο βέβαια είναι από ποια σκοπιά το βλέπει κανείς, ποιοι θα συμμετέχουν ακριβώς και με τι προγραμματικές συγκλήσεις, αλλά προσυπογράφω αυτό που λέτε. Το Σύνταγμα είναι σαφές, προβλέπει τη διαδικασία στο άρθρο 37 διερευνητικών εντολών. Πάει από το πρώτο, αν δεν τα καταφέρει, στο δεύτερο και στο τρίτο. Κλείνοντας, κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το δίλημα που θέτουν πολύ συχνά οι πολιτικοί εξακολουθεί να υφίσταται, τον μπροστά ή πίσω δηλαδή, τσιμπάει κανείς σε αυτό το ερώτημα, γιατί όσοι είναι ταγμένοι σε ένα συγκεκριμένο κομματικό στρατόπεδο θα ψηφίσουν έτσι κι αλλιώς. Το είπατε σωστά, κυρία Σαλαπάτα, να φέρω 2-3 παραδείγματα. Όταν αναλύουμε την εκλογική συμπεριφορά, υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα. Υπάρχει το μοντέλο της κομματικής ταύτισης και υπάρχουν πολίτες που είναι κομματικά ταυτισμένοι. Της ορθολογικής επιλογής, τι θα είναι καλύτερο για μένα. Επίσης υπάρχει το πολυπαραμετρικό. Μέσα τώρα στο πολυπαραμετρικό της Μάγερ υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα επί παραδείγματι και σε αυτές τις εκλογές, όπως το είδαμε και σε προηγούμενες, με τα διακυβεύματα της πραγματικής οικονομίας, της διαχείρισης των αλλεπαλλιών κρίσεων, των κοινωνικών επιπτώσεων των αλλεπαλλιών κρίσεων. Αναμένεται να δούμε και
ψήφο θετική από αυτούς που αντιλαμβάνονται ένα τμήμα της πολιτικής πραγματικότητας ως θετικό και την ψήφο τη λεγόμενη του ίσονος κακού. Πιστεύω ότι αυτός θα κυβερνήσει λιγότερο άσχημα από τον άλλο. Η αντίληψη της κυβερνησιμότητας είναι πολύ ισχυρή στη διαμόρφωση εκλογικής συμπεριφοράς. Τούτων δοθέντων λοιπόν το δίλημα μπροστά ή πίσω που τίθεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο περίπου από όλα τα πολιτικά κόμματα απηχεί αυτό που έλεγε ο Πόπκεβιτς, δηλαδή μια μελιοριστική προσέγγιση προόδου. Ότι πάντα μπορείς να πας προς τα προς. Πάντα το ερώτημα είναι υπέρ ποιον, ποιοι, πόσο είναι το συλλογικό υποκείμενο κανονιστικά εναργωνισμένο με την πολιτεία και μια σειρά από τέτοια ανάλογα ζητήματα τα οποία αφορούν αυτό που λέμε society at large, τη διευρυμένη κοινωνία, πολλό δε μάλλον κυρία Σαλαπάτα σε μια χώρα που δεν πρέπει να απομειώσουμε τη σημασία του κατακαιρματισμού των κοινωνικών συμφερόντων αλλά και της κανονιστικής ισχύς του πραγματικού. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, αβάσιμο το επιχείρημα της κυβέρνησης ηττημένων. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επαναλαμβάνει διαρκώς, ζητάει αυτοδυναμία. Τουλάχιστον για την ώρα τα κουκιά δεν φαίνεται να του βγαίνουν. Επιμένει όμως αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς από την αρχή θέσαμε ένα στόχο και κάνουμε μία πρόταση στον ελληνικό λαό και αυτή η πρόταση είναι μία πρόταση αυτοδυναμίας. Θεωρούμε ότι σε ένα κόσμο ο οποίος είναι ιδιαίτερο σύνθετος και όπως είδαμε και την τελευταία τετραετία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ξαφνικές κρίσεις, χρειάζεται μία σταθερή κυβέρνηση που να μπορεί να πάρει γρήγορες και άμεσες αποφάσεις για τη χώρα. Αυτή την τετραετία και στις εκλογές 21 Μαΐου που έρχονται δεν συγκρίνουμε δύο θεωρητικά προγράμματα. Συγκρίνουμε δύο πρωθυπουργούς. Έναν πρώην, τον κύριο Τσίπρα, και έναν νυν, τον κύριο Μητσοτάκη. Και συγκρίνουμε και δύο τετραετίες. Και όπως σωστά είπε και ο κύριος καθηγητής, όποιος λέει επιβάλλει την ατζέντα του θα καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι οπουδήποτε και να συγκριθούμε με το ΣΥΡΙΖΑ υπερέχουμε. Θέλετε να μιλήσουμε για την εθνική άμυνα και τις μεγάλες συμφωνίες που υπέγραψε αυτή την τετραετία η Νέα Δημοκρατία με τη Γαλλία για τα Ραφάλ και τις φρεγάτες και τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε. Θέλετε να μιλήσουμε για τον Εύρο που αντιμετωπίσαμε μια πρωτόγνωρη επίθεση υβριδική και καταφέραμε και την αντιμετωπίσαμε άμεσα ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε την προηγούμενη τετραετία ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Θέλετε να μιλήσουμε για την οικονομία όπου καταφέραμε και μειώσαμε παρά τις απανωτές κρίσεις 50 φόρους και δημιουργήσαμε 300.000 θέσεις εργασίας όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε 30 φόρους, έφερε capital controls και ψήφισε το τρίτο μνημόνιο που θα καταργούσε. Όχι, επομένως, κύριε Καλογιάννη, αλλά εμείς θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα τέμπη, τα οποία ανέδειξαν διαχρονικές παθογένειες ετών. Και θέλω να σας ρωτήσω αν οι μονοκομματικές κυβερνήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις παθογένειες. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως ήταν μια τρομακτική τραγωδία και εμείς οι νέοι που μπαίνουμε στην πολιτική αυτό το στόχο πρέπει να θέσουμε. Πώς θα καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτές τις αρτηριοσκληρώσεις, τα κακώς κείμενα, αυτά που μας πληγώνουν καθημερινά. Και δυστυχώς εκεί πέρα αναδείχθηκαν όλα αυτά που είπατε. Οι διαχρονικές ευθύνες που τις ανέλαβε και με τόλμη και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, οι διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων που μας οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία, την πραγματική τραγωδία. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουμε για τον εξυγχρονισμό του κράτους, για το πώς θα γίνει αξιολόγηση ώστε κατάλληλοι άνθρωποι να μπουν σε κατάλληλες θέσεις. Και εννοείται με τον πόνους παραγωγικότητας που έχουμε και στην πρότασή μας και με μια αξιολόγηση όπου όσοι δεν είναι κατάλληλοι θα πηγαίνουν να επανεκπαιδεύονται για να μην έχουμε ξανά τέτοιες τραγωδίες και το ποτέ ξανά, αυτό που είπαν όλα τα κόμματα, το ποτέ ξανά να γίνει πράξη. Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι την τελευταία τετραετία και στο κομμάτι της γραφειοκρατίας και του δημοσίου έχουν γίνει σημαντικά βήματα και δεν πρέπει να τα μηδενίσουμε όλα. Μην ξεχνάτε ότι πρώτη φορά καταφέραν να ψηφιοποιηθούν 1.500 υπηρεσίες. Δεν είναι μικρό έργο αυτό το gov.gr. Μας μένουν 4.000 ακόμα. Θέλω να σας πω ότι έχουν γίνει πράγματα, έχουν πολλά ακόμα να γίνουν όμως την επόμενη τετραετία. Κύριε Βαρδάκη, λοιπόν, σας πέταξε την μπάλα. Το δίλημα είναι, θα απαντήσετε σε όλα, Τσίπρας ή Μητσοτάκης στην κάλπη. Ακριβώς. Κυρία Σαλαπάτα, το κόψα τον κύριο Κεφαλογιάννη στο καλύτερο. Την ώρα που ετοιμαζόταν να πει ότι, σύν αυτά που είπε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρεοκόπησε τη χώρα. Αυτό ήταν έτοιμος να μας πει. Και ότι έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ τα μνημόνια. Εσείς το υπογράψατε το μνημόνιο. Επειδή ο κύριος Κεφαλογιάννης έχει κοντή μνήμη. Ακούστε.
Και με προκαλεί να συγκρίνω με τους δύο αρχηγούς, τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Ποιος ήταν ο Τσίπρας? Ήταν ένας αρχηγός κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανέλαβε όχι μόνο πολιτικές ευθύνες, αλλά τεράστιες ευθύνες στις πλάτες του, πήρε στις πλάτες του μια χρεοκοπημένη χώρα, ρύθμισε το χρέος για 30 μέχρι το 2030. 200 δις μας κοστίσατε, με το Βαρουφάκι, με το φίλο σας, το Βαρουφάκι μας κοστίσατε 200 δις. Θέλετε να πείτε κι ένα? Συνεχίστε, ορίστε. Πάμε προς το κλείσμα. Πάμε, λοιπόν. Καλύτερα να μην πάμε, λοιπόν, πάλι. Θέλω το λόγο όμως μετά. Πάμε λοιπόν πάλι. Τσίπρας ανέλαβε τις ευθύνες και τις πολιτικές, να σας θυμίσω, τη Συμφωνία των Πρεσπών. Την οποία η Νέα Δημοκρατία σήμερα τιμά όταν ήταν στις πλατείες. Κάνετε λάθος, δεν την τιμάμε. Διεθνή υπογραφή είναι που πήγατε και την υπογράφησατε. Είχαν και το μαχαίρι και το καρπούζι και πήγαν και ξεπουλήσαν τη Μακεδονία. Και την εθνότητα και το όνομα. Θέλετε να συνεχίσουμε έτσι? Όχι να την επικαλείστε σαν επιτυχία τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω να μιλήσω. Να μην μείνουμε σε αυτό, κύριε Βαρ. Την τηρεί ω συνέχεια του κράτου. Μα μου είπατε να συγκρίνω δύο πολιτικού αρχηγού. Ναι. Συγκρίνω λοιπόν. Σήμερα, λέω τι έκανε ο Τσίπρα. Σήμερα τιμάει η κυρία Μπακογιάννη τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν έχει δίκιο ο κύριο Κεφαλογιάννη. Πάμε παρακάτω. Παρέδωσε 37 δισεκατομμύρια στον κύριο Μητσοτάκη. Όταν παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα. Μητσοτάκης. Και τώρα είναι παραπάνω. Ήταν ο πρωθυπουργός. Και τώρα είναι παραπάνω. 4 χρόνια, κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλώ, αυτό που κάνετε είναι ανέδεια. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Εγώ δεν σας διέκοψα ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ό,τι και λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Απλά σας είπα ότι δεν έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα ότι κυβερνάτε αυτή τη χώρα 4 χρόνια. Και ασχολείστε ακόμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Μητσοτάκης. Πανδημία. Δεν ήξερε. Λόγια του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν ήξερε για την έκθεση Σιόρδρα Λίτρα. Με αποτέλεσμα να θρυνήσουμε πολύ περισσότερα θύματα. Ανά εκατομμύριο πληθυσμού πρώτη στην Ευρώπη, το είπε και ο κύριος Ζουλουβάκης ύστερα. Υποκλοπές. Έχοντας το γενικό πρόσταγμα, γιατί ήταν το πρώτο μέλημα του κυρίου Μητσοτάκη να πάρει την ΕΕΠ στο Μαξίμου, και ήρθε μετά να μας πει ότι δεν ήξερε τίποτα για τις υποκλοπές, για όλα ήταν υπεύθυνος ο ανιψιός του, ωραίος συγγενής έχει, και ο κύριος Κοντολέων, τον οποίο παράνομα και καταχρηστικά είχε διορίσει. Και πάμε σε αυτό που αναφέρθηκε. Σας τι απαντάτε, η κυρία Σαλαπάτα. Σε αυτό που είπε η κυρία Σαλαπάτα. Και στον κύριο Βαρουφάκη. Ερχόμαστε λοιπόν, στην τραγωδία των Ντεμπών. Τι μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης για την τραγωδία των Ντεμπών? Πάλι δεν ήξερε τίποτα. Για την κατάσταση του σιρόδρομου. Μετά από 4 χρόνια, κύριε Σαβίδη, κυρία Σαλαπάτα. Δεν ήξερε την κατάντια. Δεν ήξερε ότι ο Σταθμάρχης κακός ήταν εκεί που ήταν. Δεν ήξερε ότι ο Σταθμάρχης παράνομα λειτουργούσε σε αυτό το χώρο. Πάλι λοιπόν μας είπε, να τελειώσω. Πάλι λοιπόν μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν ήξερε τίποτα. Άρα τι έχουμε? Αν είχαμε ένα πρωθυπουργό μειωμένης αντίληψης, να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Γιατί για τρεις περιπτώσεις, για τρία μεγάλα ζητήματα που στιγμάτισαν την ελληνική κοινωνία, στιγμάτισαν τη χώρα, ο Μητσοτάκης δεν ήξερε τίποτα. Πάντως, εγώ πίσω από τα Τέμπη αναγνωρίζω ανικανότητα του ελληνικού πολιτικού συστήματος διαχρονικά. Δεν το χρεώνω σε κανέναν. Δεν λειτουργούσε στη Λάρισα ο σταθμός μέχρι το 2021. Να μας πείτε γιατί σήμαστε στο 17. Που έπρεπε να την είχατε τελειώσει και δεν την κάνατε. Που την είχατε στο 15% και την πήγαμε στο 18%. Να πείτε γι' αυτό. Για τη σύμβαση 7-17. Δεν καταλαβαίνω εγώ από αυτά. Τον κύριο Σπίρτζη που τον είχατε εξαφανίσει μια εβδομάδα και δεν ανέλαβε καμία ευθύνη πολιτική. Θέλετε να σας πω. Γι' αυτά να μας πείτε. Να σας πω για την 7. Για να μην μπούμε σε μια λογική νεκρό και να μιλήσουμε για τα εγκλήματα που κάνετε στο μάτι. Τελείωσε λοιπόν. Αυτά πρέπει να μας πείτε. Για την 7-17. Για την 7-17 τη σύμβαση. Την 7-17 που λέτε. Που δεν ολοκληρώσατε ποτέ. Την παραλάβατε στο 82%. Στο 17 την παραλάβατε και την πήγαμε στο 80. Ανίκανη. Και την πήγαμε στο 80. 4 χρόνια. Κάηκε ο σταθμός της Λάρισας. Κοιτάξτε τώρα. Ο κόσμος που μας παρακολουθεί δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Γι' αυτό λέω είναι ανέδεια αυτό που κάνετε. Γιατί αν σας πω τώρα ότι με υπογραφή του Καραμαλή που τον έχετε στα ψηφοδέλτιά σας. Με υπογραφή Καραμαλή τοποθετήθηκε ενώ είχε, κύριε Σαββίδη, κυρία Σαλαπάτα, ακούστε. Η θέση του ο Σταθμάρχης είχε ζητήσει μέσω κινητικότητας. Σας παρακαλώ. Για τα ψηφοδέλτια που έχετε τον Παπά καταδικασμένο με 13-0. Στα ψηφοδέλτιά σας με δικαστική απόφαση 13-0. Κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Βαρδάκη, αυτά είναι λεπτομέρειες που έχουν δει, έχουν αναλυθεί, έχουν δει το φως δημοσίου. Είναι γνωστά. Να περάσουμε για να συνεχίσουμε λίγο την πολιτική κουβέντα. Στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή. Εντάξει, να τα λέμε όλα.
Και ο κόσμος θέλει επιτέλους αλήθεια. Και εμείς, κλείνοντας, να σου πω ότι βαδίζουμε το δρόμο της αλήθειας. Και συνεχίζουμε την ενημέρωση του ελληνικού λαού. Εάν δεν μου ξαναδοθεί ο λόγος, συνεχίζουμε την ενημέρωση του ελληνικού λαού πάνω σε αυτές τις αλήθειες, πάνω σε αυτά τα θέματα που πιστεύουμε ότι είναι το ισχυρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αντιστοιχεί. Κύριε Βαμβακά, ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε ότι το κέντρο ουσιαστικά είναι μία δεξαμενή που όλοι θέλουν να κερδίσουν το δικό τους ποσοστό. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να προφυλάξει το ακροατήριό του και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η τακτική θα πείσει? Το ΠΑΣΟΚ είναι ο χώρος του κέντρου. Βλέπουμε ότι και οι δύο παρατάξεις, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που θέλουν είναι να πάρουν ακόμα κάτι παραπάνω από το ΠΑΣΟΚ, όμως αυτή τη φορά αυτό δεν θα είναι εφικτό, γιατί το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει. Γιατί ακούγαμε και προηγουμένως τους διαπληκτισμούς και αυτό το τοξικό κλίμα που πρέπει να σταματήσει, έτσι, ότι ο στόχος είναι το έλλειμμα που υπήρξε το χρόνο που πέρασαν στο ΠΑΣΟΚ, το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε κάποια λάθη του, κάποιες παραλήψεις, όμως πρέπει να ξαναγίνει δυνατό. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να στηρίξει τα δικαιώματα της μεσαίας τάξης, του αγρότη, των νέων. Και αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό σήμερα. Και θα πω δύο πράγματα, αν μου επιτραπεί. Στο θέμα των τεμπών. Ναι, μεν υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες πολλών, όμως η ουσία είναι ότι η μεγαλύτερη ευθύνη είναι στην κυβέρνηση. Δεν μπορεί να μιλάμε το 2023 ότι η κυβέρνηση πλήρωνε και αγόρασε ακριβά συστήματα για να παρακολουθεί τους υπουργούς, τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει ένα σύστημα για να μην γίνει σύγκρουση με το ποιητή των τρένων. Κυβερνά 4 χρόνια. Και ξέρουμε από τη Βουλή και πόσο καθυστέρησε τα τελευταία χρόνια και πόσο είχαν στείλει χαρτιά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για η καθυστέρηση που είχε γίνει, που τα χρήματα υπήρχαν για το σύστημα να πάρθει. Όμως δεν μπορούμε να ακούμε αυτή τη στιγμή ότι είχαμε καταφέρει την ψηφιακή διακυβέρνηση, το επιτελικό κράτος, παίρνουμε συστήματα να παρακολουθούμε τους πολιτικούς αρχηγούς και τους υπουργούς μας και δεν έχουμε ένα σύστημα για να μην γίνει με το ποιητή των τρένων το 2023. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Όσον αφορά το κομμάτι των συνεργασιών και των κυβερνήσεων. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει, εμείς το πιστεύουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εκλογικό νόμο που είναι ξεκάθαρος. Είναι απλή αναλογική. Είναι το Σύνταγμα του κράτους της Ελλάδος, που λέει ότι πρέπει να πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Είναι αδύνατον να κάνουμε κυβέρνηση με 50% σήμερα με αυτό το νόμο που υπάρχει. Αυτός ο νόμος ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζεται και πιστεύεται και από άλλα κόμματα της αριστεράς, κι όμως κανείς δεν το πιστεύει. Κανείς δεν έχει να το υποστηρίξει και να πει μια κουβέντα θετική. Ακόμα ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν βγαίνει και λέει ο πρόεδρός του ότι αυτή τη στιγμή εμείς, αν δεν κάνουμε κυβέρνηση τιμένων, θα είναι όλοι να βγουν πρώτο κόμμα για να είναι οι δύο αρχηγοί, οι πρωθυπουργοί. Ούτε αυτό προβλέπεται. Εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, υπάρχουν εντολές σχηματισμού κυβέρνησης και από εκεί και πέρα γίνεται συζήτηση και θα αποφασίσουν τα κόμματα που θα κουβεντιάσουν με βάση προγραμματικές δεσμεύσεις. Πώς θα προχωρήσει η επόμενη μέρα, μετά θα βρεθούν τα πρόσωπα που θα υλοποιήσουν αυτή την πολιτική που πρέπει να είναι αξιόπιστα, να είναι καταρτισμένα στον ανάλογο τομέα και εκεί θα αποφασιστεί και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα είναι κοινής αποδοχής. Συνεχώς λέμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Δεν είναι τα πράγματα έτσι απλά. Έτσι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για Μητσοτάκη, όταν πλέον. Πού είναι το πολιτικό σύστημα σήμερα? Απαξίωση της δημοκρατίας, απαξίωση των θεσμών. Αδιαφάνεια, αναξιοκρατία, διορισμοί, όλοι οι αρεστοί, τα κέρδη στους λίγους και δυνατούς. Έτσι, ο Τσίπρας, απευθείας, ο κ. Τσίπρας τι κατάφερε το τελευταίο διάστημα, μας έλεγε τότε να αρχίσουμε τα μνημόνια, να κάνουμε δημοψήφισμα, να το αλλάξουμε, να κάνουμε κυβέρνηση με κομμάτι της δεξιάς για να είμαστε εξουσία και να είμαστε πρωθυπουργοί. Όχι, πρέπει να πάμε σε άλλα πλαίσια λειτουργίας. Πρέπει να υπάρχει λογοδοσία, να μειωθεί η αυτερασία που υπάρχει των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Να κάτσουμε να συζητήσουμε και να δούμε τι κοινό μπορούμε να κάνουμε για την Ελλάδα. Και αυτό εμείς θέλουμε να γίνουμε δυνατοί, το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει ο ελληνικός λαός το ΠΑΣΟΚ με τις θέσεις που έχουμε παρουσιάσει, που είναι ξεκάθαρες και κοστολογημένες, και να φτάσουμε σε ένα σημείο μετά, όταν είμαστε δυνατοί, να κουβεντιάσουμε με τα υπόλοιπα κόμματα
του προοδευτικού τόξου και να δούμε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε κάποια θέματα στο πλαίσιο των δικών μας και των δικών μας προτεραιοτήτων και να προχωρήσουμε μπροστά, έτσι να έχουμε μια καλύτερη μέρα για τον ελληνικό λαό, με αξιοπιστία και διαφάνεια. Μάλιστα. Αυτό θα κάνουμε και αυτό προσπαθούμε. Λοιπόν, κύριε Δολουφάκη, το ζητούμενο για το ΚΚΕ ποιο είναι σε αυτή την αναμέτρηση? Είναι και πολλά τα θέματα που ανοίξανε και οι συνάδελφοι. Οπωσδήποτε πρέπει να πω κάτι για τα Τέμπη. Τα Τέμπη ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Ήταν ένα έγκλημα το οποίο οφείλεται διαχρονικά στις πολιτικές αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων εδώ και τουλάχιστον 20 με 30 χρόνια. Στην υποχρηματοδότηση, στο ξεπούλημα του ΟΣΕ, το οποίο λιθαράκι έχουν βάλει όλα τα τρία κόμματα. Το ότι 2,5 εκατομμύρια κόσμος κατέβηκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί, οφείλεται στην οργάνωση από το κόμμα του ΚΚΕ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καταφέραμε να αποτρέψουμε αυτό που θέλανε να περάσουν. Ότι ήταν μια ατομική ευθύνη, ένα λάθος του σταθμάρχη, κάποια κακώς κείμενα. Όχι. Εμείς αυτό που περάσαμε δεν ήταν ούτε μνημόσυνο, ούτε κάτι άλλο. Ήταν ότι ήταν ένα έγκλημα και ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Και επειδή μιλήσαμε και για το ΒΟΑΚ, να θυμίσω τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Μεταφορών λίγες μέρες πριν το έγκλημα στα Τέμπη και να θυμίσω επίσης ότι η Αττική Οδός, που είναι, ετοιμάζεται να φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ στα πρότυπα της Αττική Οδού, έχει κλείσει δύο φορές με χιόνι τουλάχιστον 5 εκατοστών. Έτσι. Μιλάμε για ασφάλεια, για πλεονεκτήματα του ιδιωτικού τομέα που όλα τα προηγούμενα κόμματα έχουν υπερασπιστεί, αλλά βλέπουμε ότι στην πράξη ο ιδιωτικός τομέας κρύβει κινδύνους για τον απλό πολίτη. Και για τα πολιτικά? Για τα πολιτικά. Ο λαός, όσο θα προχωράμε προς τις εκλογές, θα του θέτουν συνέχεια όλο και πιο εκβιαστικά διλήμματα. Αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, από όσο θυμάμαι από όταν ήμουν παιδί, πάντοτε υπάρχουν τα εκβιαστικά διλήμματα. Πάντοτε κυβερνήσεις ήταν οι χειρότερες, ήταν οι προηγούμενες και οι προηγούμενες και πάει λέγοντας. Πάντοτε η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν η χειρότερη όλων των εποχών. Αυτό πού οδηγεί? Οδηγεί το λαό στο τέλος να επιλέξει το μικρότερο κακό. Τώρα, εδώ έχω μια συζήτηση ανάμεσα στα τρία κόμματα. Το ένα λέει ότι εγώ θέλω αυτοδυναμία. Αυτοδυναμία για να κάνω γρήγορα και καλά τη δουλειά μου. Το άλλο κόμμα λέει, εγώ υποστηρίζω κυβερνήσεις συνεργασίας. Μάλιστα, ανέφερε ο κύριος Φίλης ότι από τις 27 στις 24 κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Βέβαια, ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι κάποιες από αυτές είναι και με ακροδεξιούς μέσα. Πάμε παρακάτω. Και το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι ενισχύστε με ώστε να μπορώ να πάω να διαπραγματευτώ καλύτερα τη θέση μου σε μια επερχόμενη κυβέρνηση. Ο λαός θα πρέπει να ξεπεράσει αυτά τα διλήμματα και να δει την πραγματική αλήθεια. Ότι και τα τρία κόμματα, αν και έχουν κάποιες μικρές διαφορές, στα ουσιαστικά έχουν ίδια κοινά προγράμματα. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι. Το έχει πει η κυρία Τσαπανίδου, το έχει πει η κυρία Μπακογιάννη και τελευταία το είπε και ο κύριος Βενιζέλος. Ότι κοιτάξτε να δείτε, τα συστημικά κόμματα δεν έχουν καμία διαφορά. Τσακώνονται απλά για να κάνουν εντυπώσεις και να δείξουν τις διαφορές. Πάντως, κύριε Δουλουφάκη, και εσάς οι κρίσεις ως κόμμα εννοώ δεν σας ευνόησαν. Δηλαδή, τα ποσοστά σας είναι καθυλωμένα παρά το γεγονός ότι παλεύετε για τη λαϊκή τάξη. Αυτό πώς το αποκωδικοποιείτε, αν θέλετε? Τα ποσοστά μας είναι αυξημένα. Αλλά εδώ είναι η Ρόδος, εδώ είναι το πείδημα. Καλούμε τον ελληνικό λαό να ψηφίσει το ΚΚΕ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο. Mm-hmm. Υπάρχει μια απογοήτευση που τον οδηγεί σε επιλογές, ας πούμε, να ψηφίσει μικρά κόμματα. Θέλω να πω από αυτή την εκπομπή ότι μικρά κόμματα, μεγάλες συνεργασίες. Έχουμε δει στο παρελθόν πολλά κόμματα, όπως το Ποτάμι, όπως η Δημάρ, και να μην αναφέρω και άλλα παραδείγματα, όπως το Λάος, που έχει γίνει το φυτώριο για πολλούς υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τι ψηφίσανε και με ποιους συνεργαστήκανε. Το ΚΚΕ. Να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι όταν θα το ψηφίσει στην 21η Μαΐου, την επόμενη μέρα θα το βρει ΚΚΕ. Δεν θα το βρει ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΠΑΣΟΚ. Αυτό που πρέπει και καλούμε τον απλό πολίτη και το λαό είναι να ψηλώσει τον πόη του μαζί με το ΚΚΕ. Γιατί εμείς δεν είναι μια αφορμή εκλογές.
Εμείς και αύριο θα είμαστε εκεί, στους χώρους δουλειάς, όπως έχουμε αποδείξει όλες τις φορές. Θα είμαστε στα σχολεία, θα είμαστε μέσα στη Βουλή να καταψηφίζουμε και να καταπολεμούμε πολλά αντιλαϊκά νομοσχέδια που έχουν περάσει και έχουν ψηφίσει από κοινού. Θα είμαστε έξω. Αυτό ζητάμε από τον ελληνικό λαό. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας σας έβαλε στο κάδρο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν λείπουν και κάποιοι λίγοι βουλευτές, γιατί να μην συνδράμει και το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως και άλλα κόμματα προοδευτικά. Σας βάζει κάποια πίεση ή δεν αισθάνεστε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να δει, να αναλογιστεί τι έχει πράξει το ίδιο το κόμμα του για να οδηγήσει την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας εκεί που είναι σήμερα. Και όχι να θέτει εκβιαστικά διλήμματα στο ΚΚΕ. Αλλά ας κάνουμε και μια υποθετική ερώτηση. Ας πούμε ότι την επόμενη των εκλογών το ΚΚΕ συνεργάζεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Και ας πούμε ότι διεκδικεί ένα Υπουργείο και παίρνει το Υπουργείο Εργασίας. Την επόμενη δεν θα ζητήσουμε. Κατάρρευση του νόμου Κατρούγκαλου. Θα γίνει. Αυτό πρέπει να υποθέσετε εδώ στον κύριο Μαρτάκη. Αυτά είναι θεωρητικά και δεν υπάρχει περίπτωση να συμβούν. Το ΚΚΕ δεν υπάρχει περίπτωση να πουλήσει αυτό που πρεσβεύει. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί 4-5 δικά του θέματα να γίνουν όπως αυτό τα θέλει και να κάνει γαργάρα τουλάχιστον 10-15 αντιλαϊκά. Λοιπόν. Άρα, κυβέρνηση συνεργασίας με τους όρους που θέτουν τα κόμματα, μέσα σε μια αντιλαϊκή πολιτική, μέσα σε μια πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, το ΚΚΕ δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει θέση. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο, εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, τον κύριο Λάμπρο Βαμβακά και εσάς, κύριε Δημήτρη Δουλουφάκη, για την παρουσία σας απόψε εδώ. Ελπίζω ο κόσμος να έβγαλε τα συμπεράσματά του. Ήταν μια γόνιμη συζήτηση με εντάσεις, αλλά εντάξει, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω, Μπάμπη, και σένα πάρα πολύ. Επίσης, να ευχαριστήσω τη συνάδελφο την Εύη τη Χαρακιανάκη για το γκάλο που παρακολουθήσατε νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια της ροής της εκπομπής. Θα ήταν αγένεια εάν το ξεχνούσα. Και όλους εσάς που μείνατε κοντά μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Καλό σας βράδυ.